Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυτό είναι το 27ο βράδυ του Σεπτεμβρίου και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι και απόψε, με επίκεντρο τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Κησαία μεταναστευτικό. Τι ανησυχεί την κυβέρνηση, η συνάντηση στον Εύρο, τα κυκλώματα και οι τρύπες στα σύνορα. Μπλόκο σε ολικά πάρκα στον Εύρο μετά το σάλο για άδειες στα καμένα της Δαδιάς. Τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναστέλλονται οι οικονομικές δραστηριότητες στην πληγήσα από την πυρκαγιά δασική περιοχή του Εύρου. Άριος Πάγος. Ναι στα φορητά καρφιά κατά των διακινητών, όχι στα μόνιμα. Η παράταξη Αριστερή Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση που συμμετέχει στις περιφερειακές εκλογές με επικεφαλής τον Θεόδωρο Περεντίδη εξέδωσε ανακοίνωση μετά την αποκάλυψη της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης λίγες εβδομάδες μετά την μεγάλη καταστροφή στη Δαδιά αδειοδότησε τη δημιουργία δύο ολικών πάρκων με περιοχή βεβαίως που βρίσκεται κυρίως σε νατούρα. Η εγκληματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε συνεργασία με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θέλουν να ολοκληρώσουν την καταστροφή που άφησε η μεγαλύτερη πυρκαγιά που γνώρισε τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πυρκαγιά που η έκταση, εξέλιξη και διάρκεια που πήρε οφείλοντας τη σχεδιασμένη διάλυση κάθε δομής πυροπροστασίας, πρόληψης αλλά και πυρόσβεσης. Το δάσος της Δαδιάς κάηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μάλιστα καθώς αυτός ο περιβαλλοντικός θησαυρός του τόπου μας έχει εγκαταληφθεί και αφαιθεί χωρίς προστασία. Λίγες μέρες μετά την πυρκαγιά, η κυβέρνηση αδειοδοτεί δύο υλικά έργα στα καμένα του Εύρου και μάλιστα μέσα στην περιοχή Νατούρα με ειδική προστασία για τον Μαυρόγυπα. Τις άδειες υπέγραψε και η διορισμένη από την κυβέρνηση αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, ενώ η περιφερειακή διοίκηση και η πλειοψηφία των παρατάξεων που διεκδικούν να εκλεγούν σε αυτήν συμφωνούν με την πολιτική της πράσινης ανάπτυξης που καταστρέφει δάση και βουνά σε όλη την Ελλάδα. Για άλλη μια φορά, εξυπηρετούν τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών που δεν διστάζουν να μετρούν κέρδη πάνω στα καμένα δάση. Κυβέρνηση και αποκεντρωμένη διοίκηση αγνόησαν και την τεκμηριωμένη αρνητική γνωμοδότηση του ΟΦΗΠΕΚΑ, ο οποίος καταγγέλει ότι αυτή η έκδοση άδειας είναι κρίκος μιας ανησυχητικά αυξανόμενης αλυσίδας αδειοδοτήσεων, κυρίως έργων ΑΠΕ που λαμβάνουν χώρα, ενώ υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση του ΟΦΗΠΕΚΑ που είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων των έργων στις περιοχές Natura. Ενδεικτικά αναφέρονται και άλλες περιπτώσεις αδειών που εκδόθηκαν αυτό το καλοκαίρι με αρνητικές γνωμοδοτήσεις από τον ΟΦΗΠΕΚΑ, μεταξύ των οποίων και άλλων τριών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην οροσειρά της Ροδόπης και τον Εύρο. Η αριστερή αντικαπιταλιστική παρέμβαση Ανταρσία δηλώνει την αντίθεσή της όχι μόνο στη συγκεκριμένη αδειοδότηση, αλλά και σε κάθε σχεδιασμό δημιουργίας αιωλικών πάρκων που καταστρέφουν χλωρίδα πανίδα, αρχαιολογικές θέσεις, παραδοσιακά μονοπάτια. Οι ανεμογεννήτριες αποδειγμένως σκοτώνουν κατά μέσο όρο χιλιάδες πουλιά ετησίως. Επιπλέον, οι υποσταθμοί και οι γραμμές μεταφοράς θα εξαφανίσουν το κάλος των φυσικών τοπίων που θα μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες παραγωγής αιωλικής ενέργειας. Καταστρέφεται παράλληλα το δάσος από διαμορφώσεις και διανοίξεις δρόμων, ενώ μία ανεμογεννήτρια διακρίνεται από απόσταση 40 χιλιόμετρων, μιας και το ύψος της ξεκινά από 65 μέτρα και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 105 μέτρα. Το συνολικό βάρος της κάθε ανεμογεννήτριας μπορεί να φτάσει και τους 383 τόνους και για κάθε πυλώνα χρειάζεται να πέσουν 500 περίπου κυβικά μέτρα μπετόν. Οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν τα ευκαιριακά συμφέροντα των επιχειρηματιών της αιωλικής ενέργειας που αξιοποιούν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φυτέψουν αυτά τα τέρατα που έχουν και μικρό κύκλο ζωής με αποτέλεσμα να σαπίζουν στη συνέχεια μέσα σε περιοχές δάσους. Τα ολικά πάρκα δεν έχουν όμως καμία ωφέλεια, καθώς ακόμα και αν τοποθετηθούν 25.000 ανεμογεννήτριες, οι ρήποι σε διοξίδιο του άνθρακα και διοξίδιο του θείου θα παραμείνουν κατά 99,93%, ενώ η τιμή του ρεύματος που παράγεται από την ολική ενέργεια και που φτάνει στον τελικό αποδέκτη, δηλαδή στον καταναλωτή, όχι μόνο δεν είναι μειωμένη, αλλά αυξάνεται από 130% μέχρι και 400% σε σχέση με τις τιμές συμβατικής ενέργειας. Για την τοπική κοινωνία δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, καθώς τα ολικά πάρκα έχουν μόνιμους υπαλλήλους που μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Στον Πάγο μπαίνει το προτινόμενο έργο για κατασκευή δύο υλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις καμένες περιοχές των Εύρω μετά τις φοδρές αντιδράσεις που προέκυψαν.
Στην απαγόρευση εγκατάστασης αιωλικών στον Εύρο, ανάλογη με αυτήν της Βόρειας Εύβοιας, φαίνεται πως θα προχωρήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, μετά την ανακοίνωση της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας που ανέδειξε το θέμα της αδειοδότησης για την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στις καμένες περιοχές του Εύρου. Το όλο ζήτημα έχει πάρει διαστάσεις, καθώς ήδη έχει δοθεί σχετική άδεια. Συγκεκριμένα, η αδειοδότηση για εγκατάσταση αιωλικών στον Εύρο έχει να κάνει με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, που όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Real FM, ήταν προγενέστερη των πυρκαγιών. Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, παρά το ότι η σχετική εισήγηση ήταν αρνητική, η άδεια δόθηκε. Πάντως, όπως υποστήριξε, επίκειται νέα οριζόντια απόφαση του ΙΠΕΝ για απαγόρευση εγκατάστασης αιωλικών στον Εύρο, οι λεπτομέρειες της οποίας θα γίνουν γνωστές σύντομα. Υπήρξε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο θα εκδώσει και αναλυτική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να πούμε ότι φαντάζομαι αυτό στο οποίο αναφέρεστε, η συγκεκριμένη αδειοδότηση, ενώ υπήρχε αρνητική γνωμοδότηση, όπως πολύ σωστά είπατε, δόθηκε πριν τις πυρκαγιές στον Εύρο. Ωστόσο, όπως θα προκύψει και την ανακοίνωση, θα υπάρχει και, για να μην υπάρχουν και, και παρεμηνίες, θα υπάρχει μια οριζόντια απόφαση συνολικά για την ευρύτερη περιοχή, πλήρους αναστολής για τις επενδυτικές αυτές δραστηριότητες, αλλά καλό θα είναι να δούμε αναλυτικά την ανακοίνωση του Υπουργείου, ούτως ώστε, ξέρετε, να μην υπάρχει κάποια παρεμηνία ή κατά το δοκούν εφαρμογή μιας δεδομένης διάταξης ότι περιοχές οι οποίες υφίστανται αυτές τις φυσικές καταστροφές, τις πυρκαγιές, δεν μπορούν στη συνέχεια να τοποθετούν σε αυτές τις ανεμογεννήτριες. Αλλά θα το κάνει σαφές το Υπουργείο με μια οριζόντια απόφαση για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρεμηνία. Η απόφαση λοιπόν της αποκεντρωμένης διοίκησης ήταν πριν από τις πυρκαγιές. Ήταν πριν από τις πυρκαγιές, με αρνητική εισήγηση βέβαια. Αν αναφερόμαστε στο ίδιο θέμα, θεωρώ ότι αναφερόμαστε στο ίδιο θέμα, είναι σημαντικό όμως να ακουστεί και θα βγάλει μια πλήρη ανακοίνωση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα στην ημέρα. Στην περιφέρεια θα κάνουμε ακόμα μία στάση και στο απόψινο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, διότι έχουμε τη χαρά απόψε να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Αλφα Τηλεόρασης τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου, τον κύριο Αθανάσιο Τσόνη, μαζί με την παράταξη του κυρίου Χρήστου Μέτιου, νέα περιφερειακή αναγέννηση. Ο κύριος Τσόνης λοιπόν βάζει τον εαυτό του για ακόμα μία φορά σε αυτή τη διαδικασία και διεκδικεί την ψήφο εμπιστοσύνη των πολιτών του Εύρου για να μπορέσει να συνεισφέρει όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα από δύσκολα πόστα, από δύσκολα, αν θέλετε, θέσεις. Κύριε Τσόνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μπασχάκη. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της και θα ξεκινήσω την κουβέντα μας με ένα πολύ ανθρώπινο ερώτημα. Αν έχετε κι εσείς αγωνία, δεν ξέρω, αγωνιάτε? Εμείς γενικά είμαστε ήρεμοι, γιατί θεωρώ ότι όλο αυτό το διάστημα δουλέψαμε έτσι όπως έπρεπε. Οπότε είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας και περιμένουμε να δούμε ο κόσμος πώς αυτό θα το κρίνει. 4 χρόνια πραγματικά από το κομμάτι του τουρισμού, το χαρτοφυλάκιο που με εμπιστεύτηκε ο Περιφερειάρχης και ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάναμε πολλή δουλειά και τα αποτελέσματα ήδη άρχισαν να φαίνονται στην περιοχή, παρόλο που περάσαμε δύσκολες εποχές με 2 χρόνια πανδημίας, μετά τις καταστροφικές φωτιές και στον Εύρο, αλλά θεωρώ ότι οι κόποι μας δικαιώνονται και ήδη τα πρώτα νούμερα μας ικανοποιούν. Η εμπειρία που αποκομίσατε από αυτή σας την διαδικασία, μέσα από το ρόλο και τη θέση που είχατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ποια είναι, κύριε Τσόνη? Γιατί εσείς ήσασταν ένας νέος άνθρωπος και εξακολουθείτε, αλλά βάλετε τον εαυτό σας πριν από 4 χρόνια σε μια προσπάθεια που κανείς δεν ήξερε ούτε τον προορισμό, ούτε τη διαδρομή, ούτε την πορεία, έτσι δεν είναι? Δεν είχατε μπει. Φαντάζομαι οι σκέψεις είναι πολύ διαφορετικές από αυτή την εκλογική διαδικασία σε σχέση με το 19. Η συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία, μεγάλη εμπειρία και ένα μεγάλο σχολείο και καλό όλους τους νέους και να συμμετέχουν, όχι μόνο θέτοντας τον εαυτό τους σε εκλογική διαδικασία, να συμμετέχουν γενικότερα και στις εκλογές. Γιατί η κριτική είναι το μόνο εύκολο. Η κριτική του πληκτρολογίου καμιά φορά είναι η εύκολη λύση. Το θέμα είναι να συμμετέχεις, να παλεύεις και να γίνεις εσύ η αλλαγή που θέλεις για τον κόσμο και να μην περιμένεις πάντα από τους άλλους. Εγώ είμαι σίγουρη, κύριε Τσόνη, ότι θα είχατε σίγουρα και άλλες προτάσεις, θα σας χτύπησαν και άλλοι την πόρτα σας για να συμμετέχετε ενδεχομένως και στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης ή και σε άλλες παρατάξεις της περιφέρειας. Παραμένετε πιστός όμως στο πλάι του κυρίου Μέτιου,
ακόμη και στα δύσκολα, γιατί υπήρξαν και δύσκολες στιγμές σε αυτήν την θητεία. Και μάλιστα όχι παραμένετε απλά δίπλα του. Σε μια πρόσφατη παρουσίαση που έγινε του προγράμματος της Περιφερειακής Αναγέννησης στην Αλεξανδρούπολη, ήσασταν και από εκείνα τα πρόσωπα που δεχτήκατε και την περισσότερη, μεγαλύτερη αποδοχή από τον κόσμο. Αυτό κάτι δείχνει για σας και για την επιλογή σας να εξακολουθείτε να είστε με τον κύριο Μέτιο, αλλά και για την επιλογή ότι συνεχίζετε να διεκδικείτε. Είμαστε σταθεροί, γιατί πραγματικά έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια από τη διοίκηση. Ενώ στην αρχή ο αρχικός προγραμματισμός περιλάμβανε 334 έργα. Και φτάσαμε στα 690, έτσι. Σωστά. Τα οποία, να πούμε ότι είναι ρεαλιστικά, έχουν χρηματοδοτηθεί, έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις. Άλλα από αυτά εκτελούνται, άλλα είναι σε φάση υλοποίησης και άλλα είναι σε φάση διαγωνιστικής διαδικασίας. Το θέμα με το δημόσιο είναι ότι καμιά φορά προχωρούν πολύ αργά οι διαδικασίες. Όπως ξέρετε, γίνονται ενστάσεις. Μπορούμε να πάμε στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα αυτό να καθυστερεί την υλοποίηση. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις. Εκεί υπάρχει και η αγανάκτηση του κόσμου πολλές φορές, που δεν γνωρίζει ακριβώς μέχρι πού φτάνει η περιφέρεια και μέχρι είμαστε, τι μπορεί να κάνει. Είμαστε, πρόσφατα στο Δημοτήχο, είχαμε ένα παράπονο για την γέφυρα του Δημοτήχου. Εξηγήσαμε στον κόσμο ότι η γέφυρα έγινε δύο φορές διαγωνισμός, ο οποίος ήταν άγωνος. Μετά την τρίτη φορά άλλαξε η μελέτη σε σχέση με τις γέφυρες, οπότε πρέπει να γίνει καινούρια μελέτη. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ποτέ δεν αφήνουμε ένα πρόβλημα στην άκρη, πέφτουμε πάνω, αλλά αργούν δυστυχώς οι διαδικασίες. Και επίσης πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι άλλο Δήμος και άλλο Περιφέρεια. Θέλω να πω ότι οι αρμοδιότητες είναι πολύ διαφορετικές. Υπάρχει και η οικειότητα, ενώ στην Περιφέρεια υπάρχει η απόσταση. Οπότε εκεί και τα πράγματα λίγο διαφοροποιούνται. Φαντάζομαι και εσείς το έχετε αυτό κατανοήσει και το έχετε δεχτεί ως παράπονο από τον Δημότη Παύλα Πολίτη, έτσι δεν είναι? Σωστά. Μα γιατί δεν κάνει η Περιφέρεια αυτό, γιατί δεν κάνει ο Περιφερειάρχης το άλλο. Ακριβώς. Και πολλές φορές μπερδεύονται και οι αρμοδιότητες. Δηλαδή, θεωρεί ο πολίτης ότι η Περιφέρεια είναι αρμόδια για περισσότερα πράγματα από ό,τι τις αναλογούν. Αυτό το είδαμε στις φωτιές, ξέρετε. Ακριβώς. Το μεγάλο μάθημα που μπορεί. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Εγώ το λέω κάθε φορά που μου δίνει τη δυνατότητα, ειδικά αυτό το διάστημα. Και σε μένα το λέω ως δημοσιογράφο πάνω απ' όλα, ότι το μεγάλο μάθημα που πήραμε και αξίζει να γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, όχι τώρα, όταν τελειώσουν οι εκλογές, το τι πραγματικά ανήκει σε ένα Δήμο και τι ανήκει σε μια περιφέρεια, ειδικά σε μια τέτοια κατάσταση φωτιάς πυρκαγιάς. Γιατί πολλές φορές, εντάξει, αυτός που χάνει το σπίτι του και καίγεται ή κινδυνεύει η ζωή του, προφανώς θα κάτσει να σκεφτεί αν μπορεί ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος. Θα τους φωνάξει όλους για να τον σώσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, κύριε Τσόνη. Σωστά. Να πούμε ότι στο θέμα των πυρκαγιών η περιφέρεια διέθεσε όλα της τα μηχανήματα, μίσθωσε μηχανήματα ιδιωτών, χρηματοδότησε καύσιμα σε θελοντές οι οποίοι συμμετείχαν στην κατάσβεση. Αυτός είναι ο ρόλος της περιφέρειας, δεν είναι να επεμβαίνει μέσα στο δάσος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι καμιά φορά γίνεται η ρόλη κάπου που μπερδεύονται. Από εδώ και πέρα είναι υπεύθυνη η περιφέρεια για τα διαβρωτικά και τα πλημμυρικά έργα, τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει και με μεγάλους ρυθμούς προχωράνε, έτσι ώστε να αποφύγουμε δύσκολες καταστάσεις στο μέλλον. Γιατί να σας ψηφίσουν? Γιατί να σας εμπιστευτούν ξανά? Πραγματικά μου είναι δύσκολη ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι... Στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία πήγατε, είχατε πάει πάρα πολύ καλά. Έβλεπα εγώ τώρα τους αριθμούς και τα νούμερα πριν ξεκινήσουμε. Και γι' αυτό σας ρώτησα αν έχετε αγωνία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ως πρωτοεμφανιζόμενος είχατε μεγάλη αποδοχή. Τώρα όμως που ξέρουν τι έχετε κάνει, μπορούν να κάνουν και τη σύγκριση, κύριε Τσόνη. Πάντα υπάρχει αγωνία για το αποτέλεσμα. Εγώ αυτό που θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Δεχτήκατε μεγάλη αγάπη τον κόσμο όμως. Ναι, και χαίρομαι γενικότερα ότι από πολύ κόσμο και από την μεριά της αντιπολίτευσης εκτιμάται το έργο το οποίο έχει γίνει στο κομμάτι το οποίο είχα αναλάβει όλο το προηγούμενο διάστημα, το κομμάτι του τουρισμού. Οπότε ξαναδιεκδικώ την ψήφο έτσι ώστε να συνεχίσουμε να παράγουμε έργο και να ενισχύουμε το αποτέλεσμα. Υπήρξε και μια ευρύτερη αποδοχή, μπορώ να πω, στο πρόσωπό σας. Δεν προκαλέσατε ποτέ... Δεν σηκώσατε τους τόνους χωρίς λόγο. Θέλω να πω, κρατήσατε και ένα προφίλ χαμηλό, με επιχειρήματα, με συνέπεια, με σταθερότητα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι. Και γενικότερα για μένα η λέξη κλειδί είναι η λέξη δουλειά. Σηκώνουμε τα μανίκια και ό,τι προβλήματα και να προκύψουν, κοιτάμε την επόμενη μέρα
Οπότε θεωρώ ότι στο τέλος, δηλαδή, σωστή και συστηματική δουλειά σε δικαιώνει σε όλους τους τομείς της ζωής. Συνεπώς, η νέα περιφερειακή αναγέννηση μετά από 6,5 χρόνια περίπου στο τιμόνι της διοίκησης, ο κύριος Μέτιος έχει ακόμα να προσφέρει, έχει να δώσει. Σίγουρα έχει, και μάλιστα αυτό το διάστημα κυκλοφορεί και ένα βιβλίο, και όποιος δεν πάρει το βιβλίο μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και να δει πραγματικά αναλυτικά ποια έργα έχουν εκτελεστεί, ποια υλοποιούνται και σε ποια είναι σε φάση υλοποίησης. Αυτό που θα το βρουν, που θα το προμηθευτούν, είπατε? Αυτό το φυλάδιο κυκλοφορεί ευρέως κάθε περιφερειακή ενότητα, αλλά όποιος τυχόν δεν πέσει στα χέρια του μπορεί να μπει στη σελίδα της περιφέρειας. Στη σελίδα της περιφέρειας, καλά κάνετε και το λέτε. Κανείς, άμα θέλει να διαβάσει συνολικά το πρόγραμμα της παράταξης και ποια είναι η στόχευση του περιφερειάρχη, αν και εφόσον επανεκλεγεί, μπορεί πολύ εύκολα μέσα, αναλυτικά, για κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά, κύριε Τσόνη. Ακριβώς, και για όλους τους τομείς στους οποίους επενδύει η περιφέρεια, γιατί το παν είναι η σωστή ενημέρωση πριν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Τελευταίο ερώτημα. Είστε ικανοποιημένος, λοιπόν, από τη διαδρομή σας μέσα στην περιφέρεια? Θέλω να πω, έχετε αφήσει κάτι πίσω που λέτε ότι αν εκλεγώ και πάλι, αυτό, βρε παιδί μου, θα το κάνω, θα το βάλω σε προτεραιότητα? Πρέπει να γίνει, τελείωσε. Δεν υπάρχει, δηλαδή, πισωγυρισμός. Υπάρχει μια τέτοια σκέψη? Θα αδικήσω αν πω ότι πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αλλά ένα βασικό που σας καίει, που το συζητάτε, που το προσπαθείτε μαζί με τον κύριο Μέτιο. Γενικότερα θέλουμε πραγματικά η περιφέρεια πια, και νομίζω ότι είμαστε σε καλό, έτσι, σε καλή πορεία, να μπει στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και να πάρει την θέση που της αξίζει στο κομμάτι του τουρισμού, γιατί πραγματικά διαθέτει πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν αναδειχθεί έτσι όπως έπρεπε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ στον αγώνα. Λίγες μέρες μείναν έτσι και αλλιώς, κύριε Τσόνη. Εγώ θα υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι απόψε κοντά μας ήταν ο κύριος Αθανάσιος Τσόνης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Εκεί θα τον βρείτε, σε αυτό το ψηφοδέλτιο, μαζί με την παράταξη του κυρίου Χρήστου Μέτιου, νέα περιφερειακή αναγέννηση. Καλό σας βράδυ. Με αφορμή, λοιπόν, τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν στη δημιουργία ολικών πάρκων εντός του εξωτερικού περιγράμματος της δασικής καμένης περιοχής από την πρόσφατη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Εύρο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι αναστέλλεται για μέχρι ένα έτος η υλοποίηση των έργων και εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης. Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν στην ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων εντός του εξωτερικού περιγράμματος της δασικής καμένης περιοχής από την πρόσφατη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Εύρο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής. Λόγω της πολύ μεγάλης έκτασης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια σε ό,τι αφορά στην προστασία της πανίδας και της χλωρίδας του συγκεκριμένου δασικού οικοσυστήματος. Κάτι που οδηγεί το Υπουργείο να υιοθετήσει την προβλεπόμενη και από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο αρχή της προφύλαξης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κατόπιν τούτων, με εντολή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρου Σκυλακάκη, αναστέλλεται για μέχρι ένα έτος υλοποίηση των έργων και εργασιών, οι οποίες, αν και είναι επιτρεπτές επεμβάσεις από τις διατάξεις της δασικής και λοιπής νομοθεσίας, είναι δυνατόν λόγω της φύσης τους να επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες στην ευνόητα πλέον ευαίσθητη οικολογικά χλωρίδα και πανίδα της εν λόγω περιοχής, έως την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης που θα ανατεθεί άμεσα και θα διερευνήσει στοχευμένα το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά στη βόσκηση, η οποία δεν είναι δυνατή στα αναγενόμενα δάση, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. Θα ενισχυθούν άμεσα οι πληττόμενοι για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους εκτός της υποαναδάσωση περιοχής. Η σχετική απόφαση είχε ληφθεί πριν από λίγες ημέρες από το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, γεγονός που αποτυπώθηκε και στη σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Η αρχή της προφύλαξης είναι μια προσέγγιση για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με την οποία, εάν υπάρχει πιθανότητα δεδομένη πολιτική ή δράση να προκαλέσει ζημιά στον άνθρωπο ή το περιβάλλον, και αν δεν υπάρχει ακόμα επιστημονική συνένεση για το ζήτημα, δεν θα πρέπει να επιδιωχθεί η εν λόγω πολιτική δράση. Ωστόσο, η πολιτική ή η δράση μπορεί να επανεξεταστεί όταν διατίθεται περισσότερες επιστημονικές πληροφορίες. Η αρχή ορίζεται στο άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δήμος Αλεξανδρούπολης, και ελάτε τώρα να γνωρίσουμε ακόμη έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από την παράταξη του κυρίου Βαγγέλη Λαμπάκη. Πόλη και πολίτες. Εντάξει, για τον κύριο Χρήστο Γιανακόπουλο τώρα τι να πω. Δεν θα κάνω και πολύ μεγάλο πρόλογο, διότι περισσότεροι τον γνωρίζετε. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έχει ενδιαφέρον να μας εξηγήσει για ποιο λόγο βάζει τον εαυτό του για ακόμα μία φορά σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα το γιατί με τον κύριο Λαμπάκη νομίζω δεν χρειάζεται και πολύ να μας το εξηγήσετε. Προφανώς αυτό το έχει αποδείξει ο χρόνος, η πράξη. Στα λόγια, κύριε Γιανακόπουλε, ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας.
Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά είμαι στην αυτοδιοίκηση από το 2003, όταν με τον Βαγγέλη τον Λαμπάκη και κάποιους άλλους ανθρώπους αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα του τόπου μας. Από μεράκι, από αγάπη. Τότε ήταν κυρίαρχο και το θέμα των χρυσορυχείων, πολύ πιο έντονο. Έτσι λοιπόν κλείσαμε περίπου 20 χρόνια συνεργασίας, παρουσίας στην αυτοδιοίκηση. Οικογένεια πια. Οικογένεια πια, αδέρφια πια με τον Βαγγέλη τον Λαμπάκη και όχι μόνο, και με 2-3 ακόμα ανθρώπους οι οποίοι είναι ακόμα έτσι μαζί μας. Έτσι λοιπόν από το 6 είμαστε στην αυτοδιοίκηση. Διοίκησε η παράταξή μας στο Δήμο 9 χρόνια, από το 11 μέχρι το 19. Νομίζω ότι όλοι οι συμπολίτες μας έχουν δει τι αποτέλεσμα είχε αυτή η διαχείριση του Δήμου από τον Βαγγέλη τον Λαμπάκη και τους ανθρώπους που ήταν δίπλα του. Είδαμε αποτέλεσμα, είδαμε έργα, είδαμε υποδομές, είδαμε προοπτικές, είδαμε ενεργειακά έτσι, έργα και διαδικασίες. Όλα αυτά που λέτε, να πω κάτι για να σας βοηθήσω, αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια και πολύ αναλυτικά μέσα στο πρόγραμμά σας, το οποίο ο καθένας μπορεί να το βρει αν ενδιαφέρεται και θέλει να μάθει ακριβώς πολλά περισσότερα και στο διαδίκτυο και με έναν πολύ έξυπνο τρόπο. Εγώ το είδα, μπήκα, κατανοητός ο τρόπος που περιγράφετε τι κάνατε, τι θέλετε να κάνετε και πού να πάει ο Δήμος τα επόμενα 5 χρόνια. Προτείνω όποιος θέλει για να επιλέξει το τέλος, κύριε Γερακόπουλε, γιατί ξέρετε είναι ωραίο και πρέπει να βλέπουμε και τα προγράμματα των υποψηφίων για να καταλαβαίνουμε και λίγο τι γίνεται, έτσι. Είναι έτσι ακριβώς, είναι αυτό που θα έλεγα αμέσως μετά. Όλα αυτά που εμείς μπορέσαμε και δημιουργήσαμε και φέραμε το Δήμο μπροστάρι σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι υπερβολή αυτό. Είμαστε από τους πρώτους Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα πρώτος σε απορροφητικότητα και έργα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά σίγουρα και από τους πρώτους στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα καταγράφουμε στο πρόγραμμά μας, αλλά κυρίως, κυρία Μπασκάκη, καταγράφουμε και το τι σκεφτόμαστε να κάνουμε. Εγώ δεν έχω δει πρόγραμμα άλλης παράταξης να είναι τόσο ξεκάθαρο ή τόσο διατυπωμένο σοβαρά και υπεύθυνα. Και δεν νομίζω γι' αυτό ότι και προσκαλώ τον κόσμο, όποιος θέλει να μπει να το μπει δει. Και να το δει και να το διαβάσει, να περάσει το εκλογικό μας κέντρο, το περίπτερο που έχουμε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας ή από το εκλογικό μας κέντρο στην Ειρήνης, πίσω από το επιμελητήριο, να πάρει αυτό το πρόγραμμα σε έντυπη μορφή, να το μελετήσει, να το διαβάσει και θα διαπιστώσει για άλλη μια φορά ότι. Και δεν είναι ένα πρόγραμμα με αερολογίες. Θέλω να το πω αυτό. Είναι στοχευμένο με χρονοδιαγράμματα, τους τρόπους εξέβρεσης των πόρων, γιατί και αυτό είναι πολύ βασικό. Το να λες θέλω να κάνω ουρανούς με τα άστρα, αλλά να μην ξέρω πώς θα τους κάνω, αφήστε τα. Έτσι τα έχουμε δει και αυτά. Και έχουμε αποδείξει ότι όλα αυτά που λέμε με τη διεκδικητικότητα και τη δυναμική που έχει ο Βαγγέλης ο Λαμπάκης και το πάθος του για την αυτοδιοίκηση μπορεί να του κάνει πράξη. Δηλαδή έχει εξασφαλίσει κονδύλια, έχει χτυπήσει πόρτες και έχει καταφέρει. Δεν γυρνούσε από τα ταξίδια που έκανε στο κέντρο στην Αθήνα αν δεν είχε φέρει αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα ο ίδιος ο Βαγγέλης ο Λαμπάκης αλλά και εμείς δίπλα του να υλοποιήσουμε όλα αυτά που λέμε. Και μάλιστα δεν είναι απλά ένα τυπικό πρόγραμμα. Στοχεύει και στην εξέλιξη του Δήμου μας και αν θέλετε τεχνολογικά και ηλεκτρονικά, έναν έξυπνο Δήμο, ένα Δήμο ο οποίος είναι προσβάσιμος από όλους, με άτομα με κινητικότητα, ένα κοινωνικό Δήμο και κυρίως ένα Δήμο ενεργειακά αναβαθμισμένο και ανεξάρτητο που πραγματικά θα δώσει στους πολίτες του τη δυνατότητα να έχουν αυτό που πραγματικά τους αξίζει. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι γίνεται καλύτερο. Θα έλεγα ότι έχουμε ακόμα ένα στοίχημα, ένα εμπόδιο, να ξεπεράσουμε αυτό το τέλμα που έχει μείνει ο Δήμος μας την τελευταία τετραετία. Δηλαδή πρέπει να νικήσουμε και αυτό το κακό που συνέβη στο Δήμο μας όλο αυτό το διάστημα. Κύριε Γερακόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι, έτσι πολύ ανθρώπινα και έντονα. Επειδή σας έχετε περάσει πραγματικά από πολλά δημοτικά συμβούλια, έχετε δει, έχετε ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το δημοτικό συμβούλιο, τι δημοτικό συμβούλιο ήταν, όπως εξελίχθηκε κανείς παρακολουθώντας, να σας πω κάτι, σας βάλω όλους μέσα. Δεν θα εξαιρέσω κανέναν. Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι στην κουβέντα μας. Γιατί κάποιοι άνθρωποι έχασαν τον έλεγχο. Το έλεγα χθες με τον κύριο Βαταμίδη. Θα το πω, είναι μια αποτύπωση αληθινή, καταγραφή. Είδαμε ανθρώπους που ήταν πάντα και είναι χαμηλού προφίλ να χάνουν τον έλεγχο. Και να λες, μα είναι δυνατό. Εγώ λέω πολλές φορές έτσι για να βγάζω από την κουβέντα μας, για να μην πω κάποιον πιο στοχευμένο, τον κύριο Δευτερό. Ένας άνθρωπος πάντα μιλήχιος, χαμηλών τόνων, δεν χάνει τον έλεγχο εύκολα με το χιούμορ του. Να βγαίνει έξω από τα ρούχα του, και είναι το μόνο παράδειγμα, υπάρχουν και πολλά άλλα. Γι' αυτό ρωτώ, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο τελικά τι αφήνει, τι γεύση αφήνει. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ένα από τα μελανότερα σημεία. Όχι ότι εσείς είστε άνθρωπος που προκαλεί ή ίσα-ίσα θέλει να έχει αντιδράσει. Και ίσα-ίσα. Εγώ αντιδρώ, αλλά δεν ήθελα τώρα να. Αντιδρώ στον παραλογισμό, αντιδρώ στο ψέμα, αντιδρώ στην πονηριά και το κάνω με έντονο τρόπο, αλλά όχι με πολλή επιθετικότητα, γιατί ακριβώς θεωρώ ότι θα πρέπει να λέμε την αλήθεια και να λειτουργούμε φυσιολογικά και σωστά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν πραγματικά ένα μελανό σημείο στη διαχείριση της διοίκησης από την Δημοτική Αρχή και θα έλεγα ότι ήταν πραγματικά, έχει ξεπεράσει κάθε όριο, έχει καταπατήσει τη δημοκρατία σε ακραίο βαθμό και ευθύνη γι' αυτό έχει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με τον κύριο Ζαμπούκη, ο οποίος ήταν ο υποβολέας του και τον οδηγούσε να φτιάχνει, να δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις.
καταστάσεις. Μήπως δυστυχώς... σε αυτό δεν βοήθησε και ο Κλεισθένης όμως, κύριε Γερακόπουλο, να το πούμε και αυτό. Να σας δηλαδή, πω αν βοήθησε πόσο όριμη τελικά είναι. Να σας πω. Το θέμα της οριμότητας είναι θέμα του καθενός προσωπικά. Όταν βρίσκεσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, είσαι υποχρεωμένος να δείξεις τον εαυτό σου και πραγματικά την οριμότητά σου και την ικανότητά σου. Ο Κλεισθένης όμως δημιούργησε ένα περιβάλλον μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματικά υπήρχε μια όχι απόλυτη πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής, αλλά υπήρχε. Και κατά διαστήματα και για ένα μεγάλο διάστημα, όταν υπήρχε μια συνεργασία με την παράταξη του κ. Μητυλινιού, τότε υπήρχε απόλυτη πλειοψηφία. Αλλά και μετά, για θέματα που ήταν απλά ή θέματα που ήταν με βάση στηριζόταν σε κοινή λογική, δεν ήταν θέμα πλειοψηφία. Το να συζητήσει ένα θέμα όταν έχει γύρω σου στον χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα, 40 και 50 πολίτες και εσύ να μην θες να το συζητήσει, αυτό δεν είναι θέμα ούτε πλειοψηφία ούτε λογική. Και να στυλώνει τα πόδια και να λες εγώ δεν θα το συζητήσω. Δεν θα το συζητήσω. Μα είναι, έχουν έρθει 60-70 πολίτες και περιμένουν να ακούσουν τι θα πούμε για το θέμα τους. Και δεν το βάζεις καν αυτό. Είναι καταστρατήγηση, είναι πνιγμό, πνίξιμο της δημοκρατίας. Λυπάμαι που λέω τέτοια λόγια, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό πολλές φορές μας ανάγκαζε προσπαθώντας να επιχειρηματολογήσουμε και να πείσουμε για να συμβεί το αυτονόητο. Όταν συνεδρίαζε το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και μόνο ο Πρόεδρος, ενώ οι άλλοι δύο, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας, είχαν άλλη άποψη, μόνο ο Πρόεδρος επέβαλε τη δική του άποψη με το έτσι θέλω, ούτε καν εκεί εφαρμόζονταν η δημοκρατία. Στους τρεις, όταν οι δύο ήταν σύμφωνοι και ο ένας υποψηφούσε. Αυτό το κλίμα λοιπόν δεν σας επηρέασε στην κατεύθυνση να πείτε, όχι βρε Χρήστο, εγώ δεν ξανακατεβαίνω, δεν ξαναβάζω υποψηφιότητα, θα μείνω στην ησυχία μου να ηρεμήσω. Το σκεφτήκαμε, αλλά δυστυχώς για αυτούς που είναι τώρα στη διοίκηση του Δήμου, έχουμε τόσο μεγάλη αγάπη για το Δήμο. Ο Βαγγέλης Λαμπάκης έχει τόσο μεγάλο πάθος και μας το έχει μεταφέρει και εμείς το έχουμε, οι περισσότεροι από εμάς. Και αυτό μας κάνει να προσπαθούμε ακόμη μια φορά. Γι' αυτό και παρέμεινε ενδεχομένως στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Το πούμε και αυτό. Δεν είναι εύκολο, όχι μόνο για τον κύριο Λαμπάκη, για τον οποιοδήποτε που έχει περάσει από τη δημαρχιακή θέση, έτσι, να παραμείνει εύκολα στο ρόλο της αντιπολίτευσης, στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Ακριβώς. Ο αρχηγός, ο πρώην δήμαρχος για 9 χρόνια, ξαφνικά βρίσκεται στην αντιπολίτευση και παραμένει να αγωνιστεί για αυτόν τον τόπο ακμαίως εκεί, σταθερός, δυνατός, μαζί με εμάς και τελικά κλείνει τετραετία και ξανά είναι μπροστάρης γιατί βλέπει ότι πρέπει να κάνει ακόμη μια προσπάθεια να δώσει αυτό που έχει στο Δήμο και έχει πολλά να δώσει ο Βαγγέλης Λαμπάκης. Με σύνθημα είναι... την επάνωδο, έτσι, με σύνθημα την εμπειρία που επιστρέφει. Ξέρετε, η επάνωδος δεν είναι μόνο η εμπειρία που επιστρέφει, είναι και το προηγούμενο αποτέλεσμα από τη λειτουργία του Δήμου. Αυτό που λέγαμε στην αρχή της συζήτησής μας. Δηλαδή, είχαμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, αυτό που ο κόσμος βλέπει. Υπήρξε μια συγκυρία, για κάποιο λόγο άλλαξε η κατάσταση, αλλά το αποτέλεσμα δεν άλλαξε. Αυτά τα 4 χρόνια. Αν θέλετε, ολοκληρώνονται έργα και οτιδήποτε έχουμε δρομολογήσει εμείς. Τίποτα καινούριο, τίποτα που να έχει προβλεφθεί από την καινούργια Δημοτική Αρχή. Άρα, ο Βαγγέλης Λαμπάκης έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα, έχει το πάθος, έχει την αγάπη, έχει το δυναμισμό, έχει το μεράκι, έχει την εμπειρία που νομίζω ότι οι συμπολίτες μας πρέπει να το δούνε και να μην κάνουν πάλι λαθασμένες επιλογές. Ας σκεφτούν σοβαρά, ας δούνε τι έχει γίνει, ας πάρουν το πρόγραμμά μας και να επιλέξουν πραγματικά ποιος μπορεί να. Όχι να σώσει απλά, να ξαναφέρει το Δήμο στο βηματισμό που, το Δήμο στο βηματισμό που είχε και να το βάλει πάλι μπροστάρι σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, με έναν τρόπο μας εξηγήσατε γιατί πρέπει να ψηφίσουν οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης στην παράταξη Πόλη και Πολίτες με επικεφαλής τον κύριο Λαμπάκη. Τον κύριο Χρήστο Γερακόπουλο, γιατί να τον εμπιστευτούν ξανά, γιατί να σας ψηφίσουν, τι έχετε να πείτε τώρα εσείς μετά από τόσα χρόνια? Η αλήθεια είναι, και θα πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό, ότι κάθε φορά που ήμουν στην εκλογική διαδικασία, οι συμπολίτες μας με τιμούσαν με πολύ μεγάλη εκτίμηση. Από τους πρώτους στο Δημοτικό Συμβούλιο σε ψήφους. Κύριε Γερακόπουλε, όποιος ξέρει την πορεία και τη διαδρομή σας, ξέρει πάρα πολύ καλά τι έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Ότι καταρχήν θα πω κάτι και το ξέρω γιατί το έχω ζήσει. Το τηλέφωνο σας κάθε φορά που χτύπαγε, το σηκώνατε. Δεν υπήρξε στιγμή, ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες, να μην απαντήσετε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Λέω κάτι πολύ απλό. Θα μου πείτε τώρα, ρε Κυριακή, λες κάτι αυτονόητο. Όχι, δεν είναι αυτονόητο αυτό για όλους. Από ποια θέση και αν περάσατε. Εγώ οφείλω να το πω δημόσια. Έτσι. Είναι βασική μου αρχή, βασικός τρόπος λειτουργίας, σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπος. Όταν κάποιος θέλει κάτι, εγώ θα προσπαθήσω. Αυτό κάνω. Με όποιον τρόπο μπορώ και δεν θα μείνω. Δεν θα σταματήσω. Όσο μπορώ. Μπορεί να μην τα κατάφερα πάντοτε, αλλά ξέρουν οι συμπολίτες μου ότι όταν υπήρχε κάποιο ζήτημα, εγώ ήμουν εκεί για να βοηθήσω, να προσπαθήσω να το λύσω. Στις περισσότερες περιπτώσεις το κατάλαβα και αυτό μου το αναγνωρίσανε. Έχω μάθει να λειτουργώ έτσι. Να προσπαθώ να λύνω τα προβλήματα του κόσμου. Και φαντάζομαι ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί ένας αυτοδιοικητικός. Πέρα από οτιδήποτε άλλο. Ήμουνα σε πάρα πολλές θέσεις, με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ δουλειά, με πολλή αγωνία, χωρίς ωράριο, χωρίς αργίες, χωρίς καμιά άλλη ηρεμία. Αλλά
προσπαθούσα να κάνω ό,τι γίνεται περισσότερο. Ακόμα και τώρα, στα 4-7 χρόνια, έτσι, εγώ έκανα τη δουλειά μου σαν δημοτικό σύμβουλο με όποιου ανθρώπου. Ασφαλώς. Πέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο, έξω από αυτό, γιατί τα προβλήματα δεν σταματάνε, οι άνθρωποι μας βρίσκουν, μας πλησιάζουν, μας ζητούν λύσεις. Προσπαθούσα, έστω και μέσα από παλιούς συναδέλφους υπηρεσιακούς, έστω και μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου, διεκδικούσα και έτσι κατάφερα να βοηθήσω σε πάρα πολλούς ανθρώπους και ο αγώνας αυτός ήταν διαρκής και τα 4 χρόνια και νομίζω ότι θα έχει το ανάλογο αποτέλεσμα. Εμένα με ενδιαφέρει όμως και θέλω να κλείσω με αυτό. Με ενδιαφέρει όχι μόνο ο Χρήστος Γερακόπουλος, με ενδιαφέρει ο Δήμος, ο τόπος και πρέπει να το δούμε με αυτή τη διάσταση. Και νομίζω ότι αυτός που μπορεί πραγματικά να λύσει το πρόβλημα, να δώσει λύση στα προβλήματα και να προχωρήσουμε μπροστά είναι ο Βαγγέλης Ολαμπάκης. Με όλα αυτά τα προσόντα που είπαμε ότι έχει πριν και νομίζω ότι αυτό είναι το απάβγασμα όλες τις κουβέντες που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να ξαναέρθει ο Βαγγέλης Ολαμπάκης στα ηνία του Δήμου, γιατί μαζί με αυτόν και εμείς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον τόπο. Κύριε Γερακόπουλη, σας ευχαριστώ θερμά για το γεγονός ότι απόψε ήσασταν κοντά μας. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ. Λίγες μέρες μας χωρίζουν από τις κάλπες στις 8 του Οκτώβρη. Εγώ θα υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι απόψε ήταν ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της Αλεξανδρούπολης με την παράταξη του κυρίου Βαγγέλη Λαμπάκη, Πόλη και Πολίτες, ο κύριος Χρήστος Γερακόπουλος. Καλό σας βράδυ. Καληνύχτα. Ταυτόχρονη στροφή στον τρόπο που αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό κάνει η Ελλάδα και η Τουρκία, όπως διαπιστώθηκε στο Κισαία έπειτα από την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη και τη βελτίωση του κλίματος ανάμεσα στις δύο χώρες, φαίνεται ότι άρχισαν να λύνονται διάφοροι κόμποι με πρώτο το μεταναστευτικό ζήτημα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Δημήτρης Κερίδης, ενημέρωσε το Κισαία για την κατάσταση που υπάρχει τόσο σχετικά με τις ροές, όσο και στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών. Ανησυχία επικρατεί στην κυβέρνηση για τις αυξημένες ροές στο μεταναστευτικό. Το θέμα απασχόλησε τις συνεδρίες του Κισαία και οι αρμόδιοι υπουργοί παρουσίασαν την κατάσταση ενημερώνοντας για τις διαβουλεύσεις που γίνονται. Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε στον Εύρο συνάντηση εκπροσώπων της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βουλγαρίας προκειμένου να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την πάταξη των δικτύων που έχουν εστίσει οι διακινητές. Στην ελληνική πλευρά έχει διαμορφωθεί εντύπωση ότι η Τουρκία έχει ειλικρινείς προθέσεις να καταπολεμήσει τα κυκλώματα, καθώς έχει εντάξει το μεταναστευτικό στη γενικότερη στροφή που επιχειρεί να κάνει προς τη Δύση. Όμως και το δικό του σύστημα φύλαξης των συνόρων έχει τρύπες, τις οποίες γνωρίζουν και εκμεταλλεύονται οι διακινητές. Χωρίς συντονισμό των όμορων κρατών, θεωρείται σχεδόν αδύνατο να αντιμετωπιστούν τα κυκλώματα, γι' αυτό και έχουν ξεκινήσει τακτικές συνεννοήσεις. Σε αυτό βοηθά το καλό κλίμα που διαμορφώθηκε στη Νέα Υόρκη στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Το διάστημα μέχρι το Δεκέμβριο, που θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, θα γίνονται συνεχώς διαβουλεύσεις μακριά από το προσκήνιο, σε συνεννόηση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να καταστεί δυνατή υπογραφή συμφωνίας για το μεταναστευτικό ανάμεσα στους ηγέτες Ελλάδας και Τουρκίας. Θέλουμε να υπάρξει δημόσια τάξη και αυταξία στην Ελλάδα, να ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι εδώ. Θέλουμε να ενισχύσουμε τα δημόσια έσοδα, διότι όλα αυτά είναι φόροι και εισφορές στην άσπρη εργασία σε σχέση με τη μαύρη. Ο κύριος Αβγενάκης μίλησε για τον δικό του, που είναι η αγροτική παραγωγή, αλλά το ξέρουμε ότι έχουμε και στον τουρισμό και στις κατασκευές. Δεν μπορούν να προχωρήσουν τα μεγάλα έργα στη χώρα μας, για παράδειγμα το ελληνικό, το νέο διεθνές αεροδρόμιο της Κρήτης ή ο ΒΟΑΚ ή η γραμμή 4 του μετρό, αν δεν κάνουμε κάτι και στις κατασκευές, για παράδειγμα. Δήμος Αλεξανδρούπολης, και έλατε τώρα να γνωρίσουμε ακόμα μία υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του κυρίου Δημήτρη Πέτροβιτς, ενέργο μαζί. Η κυρία Ελπινίκη Κουφάκη είναι απόψε μαζί μας εδώ στο στούντιο της Αλφα Τηλεόρασης για να μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να συστρατευτεί πρώτον με τον κύριο Πέτροβιτς και δεύτερον γιατί να βάλει τον εαυτό της σε αυτήν τη διαδικασία. Την κυρία Κουφάκη σίγουρα την ξέρετε οι περισσότεροι και την έχετε ακουστά στην Αλεξανδρούπολη μέσα από τη δραστηριότητα, από το έργο, από το ρόλο της σε πολύ συγκεκριμένες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ξέρει τι πάει να πει φροντίζω, τι πάει να πει αγαπώ τον άνθρωπο πρώτα απ' όλα και μετά πώς να μην προσφέρουν τέτοιοι άνθρωποι. Τους στέλνουμε αυτούς τους ανθρώπους στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο. Κυρία Κουφάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε κοντά μας και η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι που απόψε συνομιλούμε. Γνωριζόμαστε από το παρελθόν και πραγματικά χαίρομαι που βάζετε τον εαυτό σας σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέρω ότι αν εκλεγείτε, σας δώσει αυτή τη δύναμη ο κόσμος και σας στείλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν μη τι άλλο θα προσφέρετε. Αυτό εγώ μπορώ να το πω, με τα λόγου γνώσεως.
Τι να πω, καταρχήν με συγκινείτε κύριε Αμπασκάκη, σας γνωρίζω πάνω από 20 χρόνια από τα πρώτα μου βήματα στην εξάρτηση και εσείς μάλλον από τα πρώτα σας βήματα στη δημοσιογραφία. Χαίρομαι πολύ που ξανασυναντιόμαστε μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας. Σας θαυμάζω. Είναι ιδιαίτερη τιμή που μου παίρνει συνέντευξη μια γυναίκα τόσο λαμπερή, τόσο έξυπνη και τόσο εργατική. Σταματήστε, θα πούνε ότι σας έχω πληρώσει για να μου τα πείτε και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Περίεργες εποχές, λοιπόν, επειδή γνωριζόμαστε και υπάρχει αμοιβαιότητα συναισθημάτων, γι' αυτό και την εκφράζουμε. Ναι. Ωστόσο, επιτρέψτε μου τώρα να έρθουμε λίγο στην υποψηφιότητά σας, κυρία Κουφάκη. Είπατε εξάρτηση για να καταλάβει ο κόσμος που κάποιοι δεν ξέρουν. Ναι. Είστε άνθρωπος που ασχολείστε με τον ΟΚΑΝΑ. Είστε υπεύθυνοι. Θέλω να μας πείτε. Όχι, δεν είμαι. Ναι. Ξεκίνησα τη δραστηριότητά μου από την πρόληψη, από το κέντρο πρόληψης εδώ του νομού Εύρου και μετά μεταπήδησα, στο πούμε, στον τομέα της θεραπείας. Εδώ και 12 χρόνια, από την πρώτη μέρα δηλαδή που άνοιξε η ΜΟΘΕ, η μονάδα ΟΚΑΝΑ Αλεξανδρούπολης, δραστηριοποιούμε εκεί και δουλεύω με τους εξαρτημένους. Κανονικά είμαι τοποθετημένη στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Διοίκησης, αλλά η υπηρεσία μου, επειδή έχει ευαίσθητους ανθρώπους, και θα πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Πέτροβιτς, γιατί αυτός μαζί με την κυρία Κοσμαδάκη, τη διευθύντριά μου, είναι η υπεύθυνη που μπορώ και δραστηριοποιούμε στον ΟΚΑΝΑ. Άρα, για να ξεκινήσω από τους λόγους, θα έλεγα ότι ένας λόγος είναι ότι ο κύριος Πέτροβιτς τόσα χρόνια έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή του στους εξαρτημένους ανθρώπους με το να με δανείζει, ας το πούμε, με το να με παραχωρεί στη μονάδα. Ξέρετε, οι εξαρτημένοι είναι μια τόσο δύσκολη κοινωνική ομάδα και πολύ σπάνια βλέπω ανθρώπους να ασχολούνται με αυτούς. Οπότε θα βάλω ένα πρώτο ζήτημα για την κοινωνική του ευαισθησία. Συνεπώς, εάν εκλεγείτε, από ό,τι καταλαβαίνω, συνειρμικά θα το πω αυτό, κύριε Κουφάκη, είναι ένα αντικείμενο, μια διαδικασία στην οποία μπορείτε να απασχοληθείτε μέσα από το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι ότι όταν έγινε αυτή η συνεννόηση και αυτή η συνεργασία, συμφωνία με τον κύριο Πέτροβιτς, κάπου εκεί θα κατέληξε ότι αν εκλεγεί η κυρία Κουφάκη, μπορεί σε αυτό το κομμάτι πραγματικά να βοηθήσει. Υπό άλλη συνθήκη, βέβαια, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, προφανώς, αλλά η εμπειρία και η γνώση έρχεται. Κοιτάξτε, η φροντίδα είναι μία. Είτε είναι εξαρτημένος. Και η αγάπη είναι μία. Ακριβώς, ακριβώς. Είτε είσαι στο Δήμο, είτε είσαι στο νοσοκομείο, είτε είσαι οπουδήποτε. Δηλαδή, το να φροντίσεις έναν άνθρωπο που έχει προβλήματα ψυχικά, πρέπει να τον φροντίσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να τον παρατηρήσεις, να τον ακούσεις και να συνδιαμορφώσεις τις λύσεις μαζί του. Οι εξαρτημένοι είναι ένα κομμάτι, τους οποίους έτσι έχω αρκετή αδυναμία και αρκετή εμπειρία. Υπάρχουν όμως ομάδες, ή μάλλον θα πω ότι έχω δουλέψει με όλες τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Στη Διεύθυνση Υγείας, μαζί με την Μαρία την Καδόγλου, την προϊσταμένη μου, και πάντα θα πω την κυρία Κοσμαδάκη, έχουμε πάρα πολλές δράσεις που αφορούν παιδιά κακοποιημένα, που παραμελούνται, που κακοποιούνται και τα θέτουμε προς αναδοχή. Ας πούμε, κάτι που στερείται η πόλη μας είναι ένας ξενώνας, μία μονάδα στην οποία θα μπορέσουμε να τοποθετήσουμε παιδιά που υπόκεινται σε βία, μέχρι να βρούμε οικογένειες να φιλοξενήσουν ως ανάδοχοι ή να υιοθετήσουν στην πορεία αυτά τα παιδιά. Θέλω να πω ότι εγώ γνωρίζω πάρα πολύ τον άνθρωπο και τα προβλήματά του. Καλά, ο Δήμος πάσχει πολύ από τέτοιου είδους δομές και υπηρεσίες, κυρία Κουφάκη, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά που κακοποιούνται, είναι και πολλά άλλα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Ακριβώς. Προφανώς υπάρχει μια αναγκαιότητα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης να δημιουργηθούν τέτοιου είδους δομές και προφανώς είναι ένα πεδίο αυτό συνεργασίας με τον κύριο Πέτροβιτς. Γι' αυτό και το ρώτησα. Τώρα, όταν σας έγινε η πρόταση, φαντάζομαι, χτύπησε η πόρτα ή το τηλέφωνο, οτιδήποτε, τέλος πάντων, το μήνυμα, το ότι είναι από τον κύριο Πέτροβιτς. Είχατε κάποια αναστολή, κάποιον ενδιασμό ή είπατε κατευθείαν ναι? Εγώ, ξέρετε, δεν μπορώ να πω ψέματα. Ήμουνα γεμάτη αναστολές. Και μάλιστα ήμουνα πάρα πολύ αρνητική. Ήμουνα για πάρα πολύ καιρό αρνητική. Και αυτό όχι λόγω του κυρίου Πέτροβιτς, λόγω το ότι αισθανόμουν ότι δεν ανήκω σε αυτό το χώρο, ότι δεν είναι για μένα αυτό, ότι εγώ είμαι επιστήμονας, τι έχω να προσφέρω. Είχα πολύ μεγάλο φόβο για τα δημοτικά συμβούλια. Δηλαδή, αν βλέπατε τις συνεδριάσεις αυτές, καλά κάνατε και ακριβώς, είχατε φόβο. Θέλω να ελπίζω όμως, κυρία Κουφάκη, επιτρέψτε μου για να βάλω και λίγο χιούμορ στην κουβέντα μας, γιατί το χρειαζόμαστε και αυτό στις δύσκολες συνθήκες, ότι τώρα, επειδή
αυτή η εκλογική διαδικασία είναι διαφορετική, διεξάγεται υπό ένα άλλο καθεστώς, εννοώ εκλογικό, δεν είναι ο κλεισθένης, είναι τα πράγματα πιο συγκεκριμένα. Φαντάζομαι ότι τέτοιου είδους απαράδεκτες καταστάσεις δεν θα τις ξαναζήσουμε. Γιατί ήταν απαράδεκτες οι καταστάσεις που δεν τιμούν κανέναν. Ούτε τους ίδιους που πήγαν εκεί να εκπροσωπήσουν έναν Δήμο, αλλά ούτε και εμάς που παρακολουθούμε και ως δημότες τα τεκτενόμενα. Λοιπόν. Οπότε, όσο λιγότερο είδατε, τόσο καλύτερα για εσάς. Εγώ θα πω ότι εμείς οι θεραπευτές λέμε ότι το ζευγάρι είναι η καρδιά της οικογένειας. Δηλαδή, το πώς αγαπιέται το ζευγάρι μεταξύ του, το τι πιστεύει ο ένας για τον άλλον, το τι κλίμα κυριαρχεί στο σπίτι. Έτσι, κατά αναλογία θα πω ότι η καρδιά της πόλης μας είναι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν αγαπήθηκαν και πολύ αυτοί οι Δημοτικοί Συμβούλοι. Ναι. Κοιτάξτε όμως, για μένα το πρωταρχικό στοίχημα είναι το πώς θα διατηρηθούν και θα ενισχυθούν οι ομάδες. Δεύτερον, αν θέλετε, όλοι λένε τι θα κάνετε. Ναι, όταν δεν υπάρχουν εγώ και φιλοδοξίες προσωπικές, που μέχρι ενός σημείου οι προσωπικές φιλοδοξίες είναι θεμητές, κατανοητές και έτσι πρέπει, δεν γίνεται διαφορετικά. Εννοεί. Όταν όμως αυτές υπερτερούν και μπαίνει και το εγώ, τα πράγματα. Ναι, οι ομάδες δεν κρατιούνται. Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Άρα, ένα είναι η ομάδα και ένα είναι. Και, όχι, μάλλον το πρώτο είναι ο επικεφαλής, το πώς εμπνέει, το ποια είναι η συμπεριφορά του απέναντι στην ομάδα και μετά απέναντι στους πολίτες. Το άλλο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να δω, ας πούμε, μας ρωτάνε οι άνθρωποι τι θα κάνετε, ποια είναι τα σχέδιά σας. Εγώ πάντα σκέφτομαι ότι πρέπει να δω πώς είναι οι εργαζόμενοι στο Δήμο, πώς είναι οι εργαζόμενοι στους φορείς των κοινωνικών υπηρεσιών. Αν δεν είναι αυτοί φροντισμένοι, οι φροντιστές δηλαδή, πώς θα φροντίζουν τους πολίτες. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Πώς θα παραχθεί έργο. Ναι. Αυτό που πολλές φορές φωνάζουν οι δημότες και καλά κάνουν και φωνάζουν. Μα γιατί δεν γίνονται έργα, γιατί δεν προχωρούν κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν και στην καθημερινότητα. Μα πώς να προχωρήσουν και πώς να γίνουν όταν έχεις ένα σύστημα μέσα στο Δήμο, οποιοδήποτε Δήμο, από ανθρώπους που αποτελούν αυτό το σύστημα και το ξεχνάμε ποιοι αποτελούν το σύστημα, οι οποίοι δεν παράγουν με την ευχαρίστηση που θα ήθελαν για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί είναι λίγοι, γιατί έχουν πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς, γιατί κανείς δεν τους ακούει και αυτούς. Γιατί υπάρχουν πολλά γιατί. Τότε πώς περιμένουμε να παράξουμε έργο και να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Από τον άνθρωπο ξεκινούν όλα. Θέλω να σας πω ότι σε πολλούς φορείς οι εργαζόμενοι πάσχουν, σίγουρα θα το έχετε ακούσει, από το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. Δηλαδή, σε εισαγωγικά θα το βάλω, καίγονται οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την ψυχική υγεία ή με τα κοινωνικά ζητήματα. Οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Ένας άνθρωπος κάνει τη δουλειά για τρεις. Άρα, όταν πρέπει να φροντιστούμε εμείς οι ίδιοι, πώς μπορούμε, από ποιο απόθεμα θα πω εγώ, μπορούμε να προσφέρουμε. Άρα για μένα, να ξέρετε πάντα, δεν είναι το τι θα κάνουμε, είναι το τι θα βρούμε, πώς θα το αξιοποιήσουμε και πώς μπορούμε να παράγουμε το καλύτερο δυνατό από κάθε άνθρωπο για να παράγει και αυτός τη δύναμή του στους άλλους. Αυτό θεωρώ ότι το κάνει ο κύριος Πέτροβιτς. Βγάζει το καλό κομμάτι κάθε ανθρώπου. Τι θα βρούμε, πόσο σωστό είναι αυτό που είπατε. Κανείς δεν το κοιτά αυτό, πάντα το προσπερνάει. Το τι θα βρούμε, πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, τι μπορούμε να αλλάξουμε σε αυτό που θα βρούμε, για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε και να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Εμείς πάμε συνέχεια στο βήμα παρακάτω, το οποίο δεν γίνεται ποτέ. Ακριβώς. Και αν γίνει, είναι τόσο σαθρό που πέφτει, κυρία Κουφάκη, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει συνολικά ως χώρα. Ας δούμε λοιπόν αυτό που είπατε. Τι έχουμε, πώς μπορούμε να πορευτούμε, βρε παιδιά. Έτσι. Και από εκεί πέρα ελάτε να ενισχύσουμε, να φτιάξουμε, να διορθώσουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Άρα, το ενέργο μαζί για σας, νομίζω ότι σας αντικατοπτρίζει στο 100% το ενέργο. Έτσι, δεν είναι ωραία επιλογή τίτλου μετά όσα μας είπατε. Απίθανη. Αλλά όχι μόνο αυτό. Εγώ θα σας πω ότι αυτό που είναι η φιλοσοφία της παράταξης είναι πώς μπορώ να σε βοηθήσω, Κυριακή Μπασκάκη, τι θα ήθελες από την πόλη σου. Αυτό είναι μια ερώτηση που κάνω 20 χρόνια στους ανθρώπους που προσπαθώ να βοηθήσω. Άρα αυτό που κυρίως με ταύτισε με την παράταξη είναι ότι έχουμε την ίδια φιλοσοφία προσέγγισης του ανθρώπου. Πριν πάμε να βοηθήσουμε, πρέπει να ακούσουμε και να ρωτήσουμε τι έχει ανάγκη ο καθένας. Ο κύριος Πέτροβιτς λέει ότι έξω από την πόρτα του σπιτιού μας είναι η πόλη μας, είναι το μεγάλο το σπίτι μας. Εγώ θα πω
ότι είναι πάρα πολύ βασικό μετά το σπίτι μας, που και το σπίτι μας μέσα στην πόλη είναι, η αμέσως επόμενη, ας πούμε, προτεραιότητά μας να είναι η πόλη μας. Όχι μόνο να είναι καθαρή, για το οποίο έτσι γίνεται πολύς λόγος, αλλά να είναι κυρίως ευαίσθητη στον κάθε πολίτη και στο τι χρειάζεται. Ας πούμε, σκέφτομαι ότι η τρίτη ηλικία, δεν μιλάμε συχνά για αυτήν. Εγώ θα πω, κορώνα στο κεφάλι μας. Τι σημαίνει αυτό? Τι μπορούμε να κάνουμε για τους ηλικιωμένους? Υπάρχουν χώρες που έχουν πανεπιστήμια για την τρίτη ηλικία. Καλά, εγώ δεν έχω τόσο μεγάλες φιλοδοξίες, αν και θεωρώ ότι ένας έξυπνος δήμος μπορεί να κάνει πάρα πολλά, αν αξιοποιήσει πάρα πολλούς πόρους και έχει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Θέλω να σας πω ότι εγώ δεν μπορώ να δουλέψω ως μηχανικός, ας πούμε, σε θέματα πολεοδομίας. Ακριβώς. Ειλικρινής με τον εαυτό σας. Ακριβώς. Εγώ μπορώ να δουλέψω στα θέματα της πρόνοιας. Και ένας μηχανικός ή ένας άνθρωπος που έχει άλλες εμπειρίες και άλλες γνώσεις. Δεν μπορεί να πάει στην πρόνοια, είναι τόσο απλά τα ακριβώς. Πράγματα. Ακριβώς. Δεν μπορούμε όλοι να τα κάνουμε όλα. Οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις πρέπει να μπαίνουν, κυρία Κουφάκη, για να υπάρχει, όπως είπα, πραγματικά ένα αποτέλεσμα έτσι, που να μας αξίζει πρώτα απ' όλα. Έτσι. Και να πούμε, ναι, βρε παιδί μου, κάναμε και μια επιλογή σωστή. Είπατε κάτι πάρα πολύ ωραίο και με αυτό θα κλείσουμε. Να ακούμε τους ανθρώπους με την έννοια, τι μπορώ να κάνω για να σε βοηθήσω. Ξέρετε, σε αυτό το αφήγημα, σε αυτό το διακύβευμα, ελάχιστοι αυτοδιοικητικοί στη χώρα μας έχουν καταφέρει να επενδύσουν. Ένας από αυτούς, εγώ το λέω πάντα, το μου δίνεται αυτή η δυνατότητα, είναι ο Δήμαρχος Περιστερίου. Όχι τυχαία επί 20 χρόνια Δήμαρχος στο Περιστέρι. Αυτό κάνει που είπατε. Πηγαίνει κάθε μέρα στα καφενεία, πηγαίνει κάθε μέρα στα σπίτια συμπολιτό του και σε στιγμές ανυποψίαστες και ρωτάει, ξέροντας ότι υπάρχει ένα πρόβλημα προφανώς, έτσι δεν πηγαίνει τυχαία. Τι μπορώ να κάνω για να σε βοηθήσω? Έτσι. Αυτό θέλει πρώτα ο κόσμος και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και τα έργα τα μεγάλα και τα μεγάλα επίβολα. Άμα δεν είμαι εγώ όρθιος και δεν στέκομαι εντάξει και να είμαι στα πόδια μου να βαστάω, τι κάνουμε? Εγώ πάλι θα σας κάνω μια μεταφορά. Θα πω ότι τι κάνει έναν γονιό καλό? Το να χτίσει ένα όμορφο σπίτι, το να παρέχει υλικά ή ωραία ρούχα στα παιδιά του? Όχι. Τον κάνει καλό γονιό να είναι κοντά στα παιδιά του, να αλληλεπιδρά, να είναι συνδεδεμένος ανά πάσα στιγμή και να είναι εκεί όταν τα παιδιά έχουν ανάγκη για να τα ανακουφίσει. Έτσι. Αυτό πρέπει να κάνει και ένας καλός δήμαρχος. Ακριβώς. Πρέπει να είναι ο δήμαρχος, η δουλειά του είναι έξω από το γραφείο του. Όχι όμως σε σχέση με την εικόνα ή την υστεροφημία του. Σε σχέση με την προσφορά και αυτό που μπορεί να δώσει. Έτσι, με την ομάδα του πάντα. Μάλιστα. Ο κύριος Πέτροβιτς είναι ένας φοβερός άνθρωπος, υπό την έννοια ότι λέει ότι κανείς δεν περισσεύει. Και να σας πω, ακόμα και αν δεν βγούμε εμείς, θεωρώ ότι έχουμε μέλλον με τον κύριο Πέτροβιτς, υπό την έννοια ότι έχουμε παράξει αρκετά πράγματα που αφορούν είτε στον τομέα της πρόνοιας, είτε στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Ξέρετε, εμείς κάνουμε δουλειά πίσω από τις κάμερες, βρισκόμαστε, κάνουμε brainstorming, βρίσκουμε ιδέες, τι μπορούμε να κάνουμε. Και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από πράγματα πρωτότυπα, από ανθρώπους που εγώ δεν τους γνώριζα. Και αυτό για μένα, να ξέρετε, μέχρι στιγμής είναι ό,τι καλύτερο έχω κερδίσει. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι μέσα σε λίγα λεπτά μας απαντήσατε, μας αποτυπώσατε. Γιατί πρέπει να ψηφίσει κάποιος Δημήτρη Πέτροβιτς ενέργο μαζί? Ναι. Γιατί πρέπει να ψηφίσει η Ελπινίκη Κουφάκη? Αυτό θα κλείσουμε, ναι, κύριε Κουφάκη. Γιατί θεωρώ ότι αυτό που με χαρακτηρίζει και αυτό που θεωρώ έτσι πλεονέκτημά μου είναι ότι χαρακτηρίζομαι από πάρα πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους και μπορώ να έρθω κοντά τους, στις ανάγκες τους. Έχω ένα κακό, δεν μπορώ να υποσχεθώ και να μην το κάνω. Καλό είναι αυτό, είναι κακό. Ναι, έχω θέμα όμως, γιατί στα παιδιά μου ό,τι υποσχεθώ, ξέρετε, πρέπει να είμαι πάρα πολύ συνεπής. Το ίδιο κάνω γενικά σε όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μου. Γιατί θέλετε να τα έχετε καλά με τη συνείδησή σας, είναι τόσο, ναι, απλό. Ναι. Τόσο απλό. Λοιπόν, κυρία Κουφάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Λίγες μέρες έχουν μείνει έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι ο Δήμος μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει από τέτοιου είδους υποψηφιότητες. Εγώ οφείλω να το πω αυτό δημόσια, γνωρίζοντας και λίγο πραγματικά τη διαδρομή και την πορεία σας. Και να σας πω και κάτι, μπράβο σας, γιατί και ως γυναίκα πήρατε μια απόφαση που δύσκολα τη βλέπουμε, τη λαμβάνουν οι γυναίκες.
γυναίκες, κακώς θα πω εγώ, αλλά τα πράγματα είναι πλέον πολύ διαφορετικά. Υπάρχει μεγάλος και πολύς χώρος να δράσουν, να λειτουργήσουν και να προσφέρουν και οι γυναίκες. Είστε ένα ωραίο, λαμπρό παράδειγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, και εγώ. Θα υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι απόψε είχαμε κοντά μας την υποψήφια δημοτική σύμβουλο με την παράταξη του κ. Δημήτρη Πέτροβιτς, ενέργο μαζί, την κυρία Ελπινίκη Κουφάκη. Καλή επιτυχία, καλό βράδυ. Σε συναγερμό έχουν θέσει τις αρχές τα συνεχή περιστατικά τροχαίων ατυχημάτων αλλά και των δυστυχημάτων που προκαλούν οδηγοί διακινητές παράτυπων μεταναστών στην Εγνατία οδό στον Εύρο, κινούμενοι με ηλικιώδη ταχύτητα. Τα οχήματα θα κινητοποιούνται με καρφιά αφού δόθηκε το πράσινο φως από την εισαγγελία στην αστυνομία του Εύρου για τοποθέτηση ειδικών εμποδίων στον αυτοκινητόδρομο. Τέλος, τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών από διακινητές αναμένεται να βάλει το σύστημα με τις ειδικές ακίδες οι οποίες τοποθετούνται από ό,τι φαίνεται στο οδόστρωμα, είναι κουμπωμένες πάνω σε μία βάση και όταν περάσει το ελαστικό από πάνω, ξεκουμπώνουν και παραμένουν πάνω στο ελαστικό. Το όχημα κάνει βραδιπορία και τελικά κινητοποιείται. Το φαινόμενο μεταφοράς παράτυπων μεταναστών με κλεμμένα οχήματα από δράστες διακινητές που οδηγούν για να αποφύγουν τη σύλληψη στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού εγκυμονεί σχεδόν με βεβαιότητα πολύ νεκρά δυστυχήματα με θύματα τους επιβαίνοντες στα οχήματα αυτά και τους ανυποψίας τους χρήστες της οδού. Πράσινο φως στη χρήση φορητών πτυσσόμενων καρφιών στην Εγνατία Οδό προς ακινητοποίηση και σύλληψη των ανάποδα κινούμενων διακινητών μη νόμιμων μεταναστών δίνει με τον πιο επίσημο τρόπο ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Κιαδαρέσης, ο οποίος απάντησε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Εύρου της Ελληνικής Λύσης, Πάρη Παπαδάκη. Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση απάντησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος κοινοποίησε το επίσημο έγγραφο του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στο έγγραφο αυτό καθίσταται σαφές ότι η δικαιοσύνη δίνει το ελεύθερο στην ελληνική αστυνομία να κάνει χρήση των φορητών, αλλά όχι των μόνιμων καρφιών, ως σύστατο μέτρο ακινητοποίησης των εγκληματικά ενεργούντων διακινητών. Παράλληλα, γίνονται επίσημα γνωστά τρία μέτρα που λαμβάνει η Εγνατία Οδό στην κατεύθυνση έγκαιρης προειδοποίησης αρχών και πολιτών. Καθώς επίσης πιο γρήγορο εντοπισμού αντίθετα κινούμενου οχήματος, αλλά και τέσσερα μέτρα ενίσχυσης της αστυνόμευσης που έχει θέσει σε λειτουργία η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με το έγγραφο, η Εγνατία Οδός έχει προγραμματίσει εκτός από την αντικατάσταση των πινακίδων στους κόβους κλάδους της οδού με μεγαλύτερες και ευκρινέστερες δύο ακόμη μέτρα προειδοποίησης αρχών και πολιτών και αυτόματο εντοπισμού οχημάτων. Πρώτον, την προμήθεια και εγκατάσταση σε επιλεγμένες θέσεις ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης ανίχνευσης συμβάντων για αντίθετη κίνηση κυκλοφορίας που πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός τριμήνου. Δεύτερον, την εγκατάσταση στο τμήμα της οδού από Δυτική Κομωτινή μέχρι Κήπου Σεύρου λογισμικού συστήματος προς ενημέρωση των οδηγών μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου για αντιθέτως κινούμενα οχήματα με χρήση τεχνολογίας συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών που πρόκειται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία μέχρι το τέλος του 2023. Περαιτέρω, η Εγνατία Οδός απορρίπτει μεν ως επισφαλή την εγκατάσταση μονίμων μηχανισμών ακινητοποίησης με καρφιά οχημάτων, όχι όμως και των σχετικών φορητών συστημάτων που είναι τα μόνα που μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά και στοχευμένα για να καταπολεμήσουν το φαινόμενο εν τη γενέση του, για τη χρήση των οποίων επαφίεται στην εισήγηση και ευθύνη των αρμόδιων αστυνομικών αρχών. Σύμφωνα με τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ήδη λάβει τα απολύτως ενδεικνυόμενα μέτρα. Συγκεκριμένα, 24ωρη αστυνόμευση με μονάδα ελέγχου στην είσοδο-έξοδο όλων των κόβων κλάδων της Εγνατίας Οδού προς αποτροπή εισόδου οχήματος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, καθώς και προς εκτροπή σε τέτοια περίπτωση της κυκλοφορίας των οχημάτων και των λοιπόν ανύποπτων χρηστών. Εποχούμενες περιπολίες κατά μήκος της Εγνατίας Οδού όλο το 24ωρο. Δραστηριοποίηση σταθερών αστυνομικών μονάδων στους σταθμούς διοδίων για έλεγχο ύποπτων οχημάτων. Όταν ο αντίθετος κινούμενος δράστης δεν συμμορφώνεται στα σήματα και στις κλιμακούμενες εντολές των αστυνομικών οργάνων, γίνεται ασφαλής χρήση του φορητού συστήματος ακινητοποίησης οχημάτων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική γνωμοδότηση και στη σχετική παραγγελία. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου επισημαίνει τα εξής. Θεωρείται επιτρεπή η χρήση από την Ελλάς μόνο των φορητών και όχι των μόνιμων μηχανισμών ακινητοποίησης με καρφιά οχημάτων. Το ανωτέρω μέτρο λαμβάνεται από ειδικά επιφορτισμένο και καλά εκπαιδευμένο αστυνομικό προσωπικό σε συνδυασμό με τα άλλα προαναφερθέντα μέτρα, όλα ή μερικά αναλόγως των περιστάσεων, πάντοτε όμως ως έσχατη λύση, όταν δηλαδή οι άλλες καθίστανται αλυσιτελείς. Ουσιώδες πρόβλημα κατά τη χρήση των άνω φορητών μηχανισμών αποτελεί ότι από αυτών διέρχονται όχι μόνο το αντιθέτως
κινούμενο όχημα του δράστη, αλλά πριν προλάβει να αποσυρθεί ο μηχανισμός, μπορεί επίσης να διέλθει και το διασταυρούμενο κανονικά κινούμενο όχημα ανύποπτου οδηγού. Συνεπώς, κατά τη χρήση του μηχανισμού, πρέπει να διασφαλίζονται απολύτως οι λοιποί ανύποπτοι χρήστες της οδού, οι οποίοι βαίνουν κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας τους, με την προηγούμενη έγκαιρη διακοπή της κυκλοφορίας σε κατάλληλο σημείο. Ο φορητός μηχανισμός δεν ενδείκνεται να τοποθετείται σε μεγάλες ευθείες της οδού, όπου αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες, ούτε βεβαίως επάνω σε στροφές, ούτε σε σημεία όπου το εκτός οδοστρώματος έδαφος είναι απότομα επικλινές, ακριβώς προς αποφυγή ακόμη και του ελάχιστου κινδύνου εκτροπής, και γενικά αντεδείκνεται να τοποθετείται στο οδόστρωμα της Εγνατίας Οδού, αλλά σε κατάλληλο σημείο των κόβων κλάδων αυτής ή ενδεχομένως σε κατάλληλο σημείο σταθμού διοδίων, όπου επίσης η ταχύτητα είναι μειωμένη. Επικαιροποίησε επί της ουσίας την γνωμοδότηση την παλιά ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και είχε πει ότι μπορούν να τοποθετηθούν τα καρφιά σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι λάθος διακίνησης, όπως μας εμπροκειμένο και μας αφορά η περίπτωση αυτή. Από εκεί και πέρα μετά έκανα μια ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό, εγώ και ο πρόεδρός μας, ο κύριος Βελόπουλος, για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου και να δούμε τι θα κάνουμε, πώς μπορούμε να το νομοθετήσουμε για να μπουν αυτά τα καρφιά. Παρόλο, όπως σας προαναφέρω, υπήρχε η γνωμοδότηση τόσο του Αρείου Πάγου όσο και της Αλεξανδρούπολης. Ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης μας απάντησε, ο κύριος Φλωρίδης, μας απάντησε μέσω της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, διότι έστειλε και αυτός μετά τη δικιά μας ερώτηση έγκαρδο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, για να πάρει μια καινούργια γνωμοδότηση, αν μπορεί ή δεν μπορεί τελικά να βγουν αυτά τα καρφιά. 11/9/2023, λοιπόν, με την αριθμό πρωτοκόλλου 62-16, εκδίδει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, την υπαριθμό εγκυκλίου 17, εγκύκλιο 17, η οποία είναι ολίγης, λέει ότι μπορούν να τοποθετηθούν μόνιμα καρφιά μόνο εάν παρεύει με νόμο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δηλαδή προβλέπεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά πρέπει να νομοθετήσει επ' αυτού, γιατί θεωρείται ως κινητό εμπόδιο, επ' αυτού το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Και επειδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή το νόμο που επιτρέπει την τοποθέτηση των μόνιμων καρφιών, μας αναφέρει στην γνωμοδότηση ότι μπορούν αυτή τη στιγμή και για εξαιρετικούς λόγους, όπως εμπροκειμένως συμβαίνει στην Εγνατία, όχι στην Εγνατία μάλλον, στην περιφέρειά μας, να γίνει χρήση φορητών καρφιών με την κατάλληλη εκπαίδευση των αστυνομικών, αλλά εξαιρεί την Εγνατία Οδό. Δήμος Αλεξανδρούπολης, και έλατε τώρα να γνωρίσουμε ακόμη έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, αυτή τη φορά από την παράταξη του κύριου Σταύρου Σταυράκογλου. Αρχή για το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Μαζί μας απόψε στο στούντιο της Αλφα Τηλεόρασης βρίσκεται ο κύριος Ανδροκλής Γεωργουσίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω και αν έχω ενημερωθεί σωστά, πρώτη φορά μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, πρώτη φορά βάζει τον εαυτό του σε έναν τέτοιον αγώνα και δεν ξέρω τι έχει αποκομίσει μέχρι στιγμής, αν αυτός ο αγώνας είναι έτσι με ενδιαφέρον, με εμπειρία, με γνώση. Θα μας τα πείτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Όντως είναι η πρώτη μου φορά που κατεβαίνω στα δημοτικά όσον αφορά τις εκλογές. Παρ' όλα αυτά, λόγω της ποντιακής μου καταγωγής από τη μητέρα, ασχολήθηκα πάρα πολύ και ενεργά με τον ποντιακό χώρο, τόσο όσον αφορά το χορευτικό, το θέατρο και εν γέννη τον πολιτισμό, όσον αφορά και τα διοικητικά. Άρα με μία έννοια των ευρύτερων κοινών. Σωστά. Έχετε έτσι την αίσθηση του πώς πρέπει τέλος πάντων να αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους καταστάσεις. Το θέμα είναι όμως ότι η αυτοδιοίκηση έχει άλλες προκλήσεις. Το καταλαβαίνετε, το αντιλαμβάνεστε, και αν έχετε παρακολουθήσει και λίγο τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, ειδικά αυτής της τετραετίας, θα έχετε αντιληφθεί, κύριε Γεωργουσίδη, τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα. Ωστόσο, τώρα εσείς είπατε ναι στον κύριο Σταυράκογλου. Γιατί, τι σας έπεισε, τι είναι αυτό που σας έδωσε το κίνητρο να πείτε ναι, πάμε μαζί να το προσπαθήσουμε? Πρωτού σας απαντήσω σε αυτό, να πω λίγο κάτι άλλο όσον αφορά το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Μιας και σπουδάσαμε και φύγαμε πλέον από τα 18 και μετά για σπουδές εκτός Αλεξανδρούπολης, βιοποριστήκαμε σε άλλες πόλεις, εγώ προσωπικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, βλέποντας από μακριά την Αλεξανδρούπολη. Πάντα όμως το μυαλό μας και η ψυχή μας ήταν σε αυτή την πόλη. Παρατηρούσαμε τα δρόμενα και την εξέλιξη. Οπότε ο βασικός λόγος που επιστρέψαμε, γιατί επιστρέφω οικογενειακός πλέον, όχι μόνος μου, με τη γυναίκα μου και τον γιο μου,
είναι αυτός, ότι έχουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στην Αλεξανδρούπολη λόγω και της επιστημοσύνης μας. Εγώ προσωπικά είμαι πτυχιούχος πληροφορικής και έχω εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα και ως διευθυντής πωλήσεων, εμπορικός διευθυντής, και θεωρώ ότι με τον κύριο Σταυράκογλου έχουμε να δώσουμε πολλά και να πάμε την πόλη πολλά βήματα μπροστά. Πώς είπατε το ναι? Πώς είπαμε το ναι? Η αλήθεια είναι ότι με τον κύριο Σταυράκογλου δεν γνωριζόμαστε τώρα, έχουμε συστηθεί και στο παρελθόν. Αυτό που αποκόμισα και αποκομίζω από τον κύριο Σταυράκογλου είναι το ήθος του, είναι οι αξίες του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ηγετική φυσιογνωμία, είναι ομαδικός και θεωρώ ότι με μεθοδικότητα και με οργάνωση, κάτι που το πρεσβεύει και ο ίδιος και όλη η παραταξιάρχη, μπορούμε να πάμε το Δήμο μπροστά. Και έτσι ήταν εύκολη. Δεν το σκεφτήκατε και πολύ, δεν σας πήρε δηλαδή, δεν προβληματιστήκατε, δεν μπήκατε σε κάποιους ενδιασμούς να πείτε τώρα εγώ τι πάω να κάνω στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ένας Δήμος ο οποίος έχει μπει στο κάδρο των εξελίξεων, στο επίκεντρο για πολλούς και διάφορους λόγους, θα τους αναλύσουμε τώρα, αλλά είστε ενημερωμένος, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θέλω να πω, υπάρχει μια πρόκληση και ένας βαθμός δυσκολίας διαφορετικός. Η αλήθεια είναι ότι... Εκτός κι αν είστε άνθρωπος των προκλήσεων. Είμαι άνθρωπος των προκλήσεων, γι' αυτό σας είπα ότι ασχολήθηκα. Πάντα με την καλή έννοια, έτσι. Φυσικά. Ασχολήθηκα με τις πωλήσεις, ασχολήθηκα με έναν τομέα όπου έχεις να κάνεις με ανθρώπους, και αυτό που έλεγα πάντα και στους υφισταμένους μου ως διευθυντής πωλήσεων, ότι τον άνθρωπο δεν τον βλέπουμε απλά ως πελάτη, αλλά το να του καλύπτουμε τα κενά, τα καταναλωτικά κενά, λόγω και της θέσης που είχα στις εταιρείες αυτές. Έτσι βλέπουμε και το Δήμο. Κανένας πολίτης δεν περισσεύει. Τους θέλουμε όλους δίπλα μας και θεωρούμε ότι έχουμε εκείνα τα εχέγγυα ώστε να πάμε όντως τον Δήμο μπροστά. Σε λίγες μέρες θα βγει και οι πυλώνες ανάπτυξης, το πρόγραμμά μας, ο σχεδιασμός μας. Και θεωρούμε ότι προέχει για μας σαν παράταξη η συνέργεια και να ενώσουμε τον κόσμο και όχι να τον χωρίσουμε. Εσείς όπως... αλήθεια, εάν και εφόσον εκλεγεί ο κύριος Σταυράκογλου και τον εμπιστευτούν οι δημότες της Αλεξανδρούπολης για τον δημαρχιακό θόκο, πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε? Δηλαδή, όταν κάνατε αυτή τη συζήτηση και τα βάλατε κάτω και είπατε, εγώ εδώ μπορώ να προσφέρω, εδώ μπορώ να συνεισφέρω, εδώ δεν μπορώ όμως, αλλά κάπου αλλού ίσως να είμαι και καλύτερος. Πώς μπορείτε εσείς πραγματικά να βοηθήσετε από τις δυνατότητες και τις ικανότητες που έχετε? Πρώτα απ' όλα, να συμπληρώσω ότι όλα αυτά τα χρόνια που έλειψα από την Αλεξανδρούπολη παρακολουθούσα στενά τα δρόμενα της πόλης και όλα αυτά τα δημοτικά συμβούλια που έχουν προηγηθεί μέχρι και σήμερα. Έλεγξα εκτενέστερα όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους δημάρχους και έκρινα ότι ο κ. Σταυράκογλου είναι αυτός που έχει... το πακέτο, ας μου επιτραπεί ο όρος, το πακέτο για να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα. Όσον αφορά την θέση που μπορεί, γιατί έχω ξαναερωτηθεί γι' αυτό, ο σκοπός μας δεν είναι να καλύψουμε μια θέση ή να πάρουμε μια καρέκλα. Ο σκοπός μας είναι να προάγουμε τον πολιτισμό, ο σκοπός μας είναι να λύσουμε όλες αυτές τις παθογένειες που ταλαιπωρήσανε τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και τον αφήσανε πίσω. Και από εκεί και πέρα, ως πιστός στρατιώτης του κύριου Σταυράκογλου, εφόσον ο κόσμος τον κρίνει για δήμαρχο, όπου με καλέσει θα βοηθήσω. Θα είστε εκεί οι στρατιώτες για να βοηθήσετε την παράταξη και το Δήμο συνολικότερα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γεωργουσίδη. Εκτός από το γεγονός ότι είστε η φωτεινή εξαίρεση στον κανόνα της επιστροφής, ενώ στα Πάτρια Εδάφη μαζί με την οικογένειά σας, και αυτό σας τιμά, γιατί προφανώς θέλετε να προσφέρετε πλέον και να δραστηριοποιηθείτε σε μια περιοχή που την αγαπάτε και βλέπετε ότι έχει πολλές δυνατότητες και πολλές προοπτικές να πάει περισσότερο και ακόμα καλύτερα, πιο μπροστά τέλος πάντων. Γιατί να σας ψηφίσουν? Πρώτα γιατί είναι και όλα... μια προσωπική μάχη, μην μου πείτε όχι. Σωστά, σωστά. Έτσι. Όταν ξέρουμε από πριν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πλέον θα απαρτίζεται από 35 συμβούλους και ξέρουμε πολύ καλά ότι φτάσαμε οι υποψήφοι γενικά στο Δήμο να είναι κοντά στους 800-900,
σίγουρα η μάχη θα είναι δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι είμαι γέννημα θρέμα Αλεξανδρουπολίτης. Επέλεξα μετά τις σπουδές μου να μείνω εκτός Αλεξανδρούπολης, ώστε σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα, όπως είπα, από την Αθήνα που είναι η πρωτεύουσα και στη συμπρωτεύουσα στη Θεσσαλονίκη, να μείνω ώστε να πάρω εκείνα τα εφόδια και τις γνώσεις, συν τα ταξίδια μου στο εξωτερικό, όπου παρακολουθώ πάντα το τι γίνεται και στην Ευρώπη, ώστε να γυρίσω με γνώση και να μπορέσω πραγματικά να βοηθήσω τον τόπο μου από μια θέση ευθύνης. Γιατί κακά τα ψέματα, όσο και να θες να βοηθήσεις και να είσαι και υπέρμαχος του εθελοντισμού, είτε από το πολιτιστικό υπόβαθρο, είτε από την γενική κοινωνική μας ευθύνη, κακά τα ψέματα πρέπει να είσαι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχεις άλλες, σου ανοίγονται άλλες πόρτες ώστε να βοηθήσεις καλύτερα και πιο αποδοτικά τον Δήμο. Από εκεί και πέρα ο κόσμος είναι ο τελικός κριτής και αυτή είναι η δύναμή του έτσι κι αλλιώς. Προφανώς, η ψήφος είναι μεγάλη δύναμη. Βασικό στοίχημα για όλες τις παρατάξεις, για όλους τους συνδυασμούς είναι να πάει καταρχήν ο κόσμος να ψηφίσει. Σωστά. Το αποτέλεσμα είναι μια δεύτερη κουβέντα που θα την κάνουμε όταν έρθει η ώρα. Αλλά το βασικό στοίχημα είναι ο κόσμος να σηκωθεί από τον καναπέ του, από την καρέκλα του, από τη βολή του, από το σπίτι του και να πάει να ψηφίσει. Αυτός είναι ο κανόνας, αυτό είναι το στοίχημα. Σας ευχαριστώ πραγματικά θερμότατα. Καλή επιτυχία, κύριε Γεωργουσίδη, στην απόφαση την οποία και πήρατε. Λίγες μέρες έμειναν. Εσάς θα σας ρωτήσω αν έχετε αγωνία καταρχήν. Έχετε? Η αλήθεια είναι ότι έτσι κι αλλιώς βιοπορίζομαι, έχω την εργασία μου. Δεν θα πω τόσο ότι έχω αγωνία προσωπική. Έχω αγωνία όσον αφορά για την παράταξη, μάλιστα, για τον κύριο Σταυράκοβλου, γιατί τον πιστεύω και τον πιστεύουμε πάρα πολλοί άνθρωποι και νομίζουμε ότι έτσι πρέπει να γίνει και ο κόσμος να αποδεχτεί στην ολότητα το έργο και το σπηλώνες που θα μαθευτούν σε λίγο, θα βγουν σε φυλάδιο ώστε να μπορεί να ενημερωθεί και ο κόσμος καλύτερα. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Εγώ θα υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι απόψε από την παράταξη του κύριου Σταύρου Σταυράκογλου, αρχή για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, ήταν ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Ανδροκλής Γεωργουσίδης. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία με τα μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Κώστας Κρέκας με στόχο τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Εισάγονται ρυθμίσεις με στόχο την προστασία της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Ψηφίζεται η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ αλλά και άλλων δύο μέτρων με σκοπό να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια στην αγορά. Η πρωτοβουλία για τη μόνιμη μείωση τιμής θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και τις 31 Μαΐου του 2024 και οι επιχειρήσεις παραγωγής ηχονδρικής εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, η τροπολογία προβλέπει ότι τα σούπερ μάρκετ με κύκλο εργασιών πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ υποχρεούνται να ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξη οποιαδήποτε αύξηση τιμής από προμηθευτή καταναλωτικών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση ή εκείνων που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και στόχος του μέτρου είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών χοντρικής πώλης των προϊόντων για τον έγκυρο σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών αντιμετώπιση των ατελειών της αγοράς. Στην περίπτωση μη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, το πρόστιμο θα είναι 50.000 ευρώ για κάθε απόκρυψη στοιχείων. Επίσης, τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να ενημερώνουν για τις ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλης οπωροκυπευτικών προϊόντων και το Υπουργείο Ανάπτυξης θα ανακοινώνει τις ενδεικτικές τιμές στους καταναλωτές μέσω των ιστοτόπων του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου καθώς και του e-καταναλωτής. Για τους παραβάτες το πρόστιμο θα είναι 20.000 ευρώ εκτός αν η παράληψη της ανακοίνωσης τιμών οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή αντικειμενικούς λόγους τεχνικής αδυναμίας. Παρεμβάσεις οι οποίες θα βελτιώσουν και θα αυξήσουν την διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται και η τιμή χονδρικής και η τιμή λιανικής στα προκυπευτικά, ώστε τελικά να γνωρίζουμε όλοι και οι καταναλωτές πέρα και πάνω αν αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα είναι κάτι πέρα και πάνω από αυτό το οποίο συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οπότε εκεί πραγματικά, εφόσον βλέπουμε ότι κάτι πάει να ξεφύγει, να παρεμβαίνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να επιβάλλονται αυστηρότατα πρόστιμα. Δεν μου λέτε στο καλάθι του νοικοκυριού σκοπεύετε να κάνετε αλλαγές στα προϊόντα εκεί? Θα τα ανακοινώσουμε όλα αύριο. Το καλάθι του νοικοκυριού πρέπει να σας πω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο έχει αποδώσει πολύ.
Έλατε τώρα να υποδεχτούμε τον συνεργάτη μας, πια μπορώ να πω και επισήμως, τον Θανάση Ράσιο, πολιτικός αναλυτής. Αλλά ο Θανάσης το τελευταίο χρονικό διάστημα συνεργάζεται με την Αλφα Τηλεόραση για ένα πολύ ειδικό σκοπό. Αθλητικές εκπομπές, αθλητικό ρεπορτάζ, αθλητική ενημέρωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Περισσότερο θα μας πει τώρα, αλλά φυσικά θα αναλύσουμε και την πολιτική τοπική επικαιρότητα. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Αγία, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Θα πω καλή αρχή, καλό ξεκίνημα στην αθλητική εκπομπή. Λίγο καθυστερημένα λέω εγώ την καλή αρχή, αλλά τώρα μας δίνει τη δυνατότητα, οπότε ποτέ δεν είναι αργά. Δεν σε άφησαν οι υποψήφοι και ευτυχώς που βρήκες και λίγο χρόνο για να τα πούμε σε έγκαιρη φάση. Ευτυχώς. Λοιπόν, καταρχήν πριν πούμε οτιδήποτε άλλο και μας αναλύσεις τα υπόλοιπα και εσύ πώς τα βλέπεις, θέλω να πούμε πότε προβάλλεται η αθλητική εκπομπή και ποια είναι η κυρίαρχη στόχευσή της. Λοιπόν, η αθλητική εκπομπή εσείως έχει φτάσει τις 106 εκπομπές. Αν υπολογίσεις ότι είναι εβδομαδιά, αντιλαμβάνεσαι πόσο χρονικό διάστημα τρέχει αυτή η εκπομπή. Η κύρια στόχευσή της είναι η προβολή του αεραστεχνικού αθλητισμού, μάλιστα, ξεκινώντας από το βασιλιά των αθλημάτων, το ποδόσφαιρο. Βεβαίως, τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τον άθλο Ρεστιάδα στο βόλεϊ. Πέρσι καλύψαμε όλη τη χρονιά και πρόπερση και παραπρόπερση του άθλου. Πιστεύω ότι και φέτος θα την καλύψουμε. Και να πούμε ότι και σαν είδηση αν θέλεις, ότι στις 20-21-22 του Οκτώβρη ο άθλος Ορεστιάδας διοργανώνει προκριματικό κύκλο του ΛΙΚΑΠ, του λεγόμενου κυπέλου ΛΙΚΑΠ Νίκος Σαμαράς, στην Ορεστιάδα. Μάλιστα. Θα υποδεχθεί τον Πήγασο Πολύχνης, την Καλαμάτα και τον άλλο. Τρεις μέρες λοιπόν, ένα έτσι πολύ ωραίο τριήμερο του βόλεϊ. Καλούμε τους φιλάθλους να το δουν από κοντά και πιθανό να το δουν και από live streaming. Γιατί φέτος η Ορεστιάδα είναι κάτι διαφορετικό. Έχει πολλά διαφορετικά να δείξει σαν άθλος. Και πολλά περισσότερα φυσικά θα φιλοξενήσετε και εσείς στην εκπομπή σας. Να πω κάτι, Θανάση. Πριν πεις κάτι, ξέχασα να ολοκληρώσω την απάντησή μου. Κάθε Δευτέρα βράδυ η εκπομπή παίζει live στο κανάλι 12:30 στο YouTube στις 10:30 και κάθε Τρίτη βράδυ στις 10:30 από την φιλόξενη συχνότητα του Αλφα στην τηλεόραση την Επίγεια. Να πω λοιπόν κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό έχει να κάνει με την περιφερειακή τηλεόραση, διότι θεωρώ ότι πάντα μία αθλητική εκπομπή και μία αγροτική εκπομπή πρέπει να έχουν χώρο και χρόνο. Είναι δύο αντικείμενα ξεχωριστά, αλλά εξίσου ενδιαφέροντα για τους πολίτες της περιφέρειας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να φιλοξενούνται στις τοπικές τηλεοράσεις τέτοιου είδους εκπομπές, Θανάση μου, για ευνόητους λόγους, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό και τα αθλητικά αλλά και τα αγροτικά. Προσωπική μου άποψη, καταγεγραμμένη όλα αυτά τα χρόνια, αποδεικνύεται και στην πράξη η αποδοχή η οποία υπάρχει σε τέτοιου είδους εκπομπές. Γι' αυτό και ήθελα να το πω. Κλείνω την παρένθεση. Να συνεχίσω λίγο την παρένθεσή σου και να συμπληρώσω σε αυτό που λες. Έχοντας κλείσει πλέον 5 χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά του live streaming στο ποδόσφαιρο του Εύρου, ήταν συγκινητικό πολλές φορές την ώρα που κάναμε live streaming έναν αγώνα ποδοσφαίρου, τα μηνύματα που έχουμε πάρει από την ομογένεια της Γερμανίας, από την ομογένεια της Αμερικής, από πατέρα ή γονείς που είναι στο εξωτερικό και βλέπουν το παιδί τους να παίζει. Είναι εξαιρετικά συγκινητικό να βλέπεις δίπλα τα μηνύματα. Τέτοιου είδους μηνύματα, τα ευχαριστώ και μπράβο και θέλουμε να μας συνδέεται με την πατρίδα και όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν βοηθάει και αυτό. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, θα την παρακολουθούμε καλά. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, πριν πούμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την τοπική πολιτική επικαιρότητα, είμαι σίγουρη ότι δεν κρατιέσαι να κάνεις ένα σχόλιο για την εκλογή Κασελάκη. Ρίχτω. Πες το. Τι να κάνω για τον Κασελάκη. Πώς, κάνε ένα σχόλιο και εσύ για τον Στέφανο Κασελάκη. Όλοι σχολιάζουμε αυτές τις ημέρες. Όχι ότι δεν μας έχει δώσει τροφή και μπόλικη μάλιστα, αλλά για πες και εσύ. Τροφή και ως ένα σημείο είναι υπερβολική η τροφή και προτού ξεκινήσω να κάνω οποιοδήποτε σχόλιο, να κάνω μια παρατήρηση, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ σταματήστε την ιστορία με τον Κασελάκη, φτάνει τελείωσε, γιατί στόχος σας είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και νομίζω ότι πέρασε πάρα πολύ καλά ο κύριος Μητσοτάκης τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Πέρασε πολύ όμορφα, δεν ενοχλήθηκε από κανέναν και από τίποτα. Όταν ήρθε για πρώτη φορά ο Στέφανος Κασελάκης στον Εύρο, ξαφνικά μια Δευτέρα πρωί μετά την πυρκαγιά, έγραψα κάποια πράγματα στο Facebook και επειδή εγώ μ' αρέσει να στέκομαι στα γραπτά, έγραψα λοιπόν ότι οι γρήγορες αποφάσεις έχουν δύο μεγάλες παραμέτρους τουλάχιστον για να μπορεί να τις παίρνει κάποιος, να είναι γρήγορος. Πρώτον, ένα ισχυρό μορφωτικό background και δεύτερον, μια μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση, πολιτική διοίκηση, γενικά στη διοίκηση.
Μόνο το ένα κομμάτι φαίνεται ότι διαθέτει ο συγκεκριμένος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή μόνο το κομμάτι του μορφωτικού background. Επειδή όμως την πολιτική πεδίο δόξη λαμπρών και επειδή είδαμε και παρουσίες αυτοί που προσέχαμε, που δεν τρέχαμε δηλαδή και λίγο πιο πίσω κοιτούσαμε κάποια πράγματα, παραδείγματος χάρη υπάρχει μια καταπληκτική εκπομπή στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, επιτρέψουμε να το αναφέρω, να το είναι πεις. Διαδικτυακό. Όπου υπήρξε μια παρουσία του τότε υποψηφίου για το επικρατείας Στέφανου Κασελάκη με εκπρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία και εκπρόσωπο από το ΠΑΣΟΚ και οι δύο τέος υπουργοί. Ένας λοιπόν καινούριος, ρούκι της πολιτικής, ανάμεσα στους δύο. Πάρα πολύ καλή παρουσία θα έλεγα, και αυτό έγινε τον Ιούλιο που μας πέρασε, με τεκμηρίωση και μάλιστα έγινε και το εξής παράδοξο. Οι δύο συνομιλητές παραδέχτηκαν δημόσια τις ικανότητες του συνομιλητή τους. Πράγμα περίεργο για τα ελληνικά δεδομένα. Πάμε παρακάτω όμως τώρα. Αυτά γίναν, έχουν συμβεί. Εκείνο που βγαίνει ως απόσταγμα, και μπορώ να πω ότι παρακίνησε πάρα πολύ κόσμο και τους εξέπληξε όλους, ήταν γιατί 140.000 ΣΥΡΙΖΕΙ αφήσαν την απογοήτευση και τον καναπέ και τα μαξιλάρια και πήγαν να ψηφίσουν. Και το κάναν δύο φορές. Δηλαδή δεν το κάναν μία να πεις εντάξει συμπτωματικό, έγινε δύο φορές. Γιατί πάρα πολύ απλά ο κόσμος έχει κουραστεί από το παλιό. Επίσης πάρα πολύ απλά ο κόσμος αρέσει να ακολουθεί αυτό που λάμπει. Να λέω ότι λάμπει δεν είναι και χρυσός, έτσι. Υπήρχαν και αλχημιστές που τον κάναν το χρυσό. Ή τουλάχιστον ψάχναν να τον κάνουν το χρυσό. Θα δείξει. Θα δείξει. Είναι μια άλλη περίπτωση, μια άλλη συνθήκη. Μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά με ικανοποιεί η κοινωνική αναταραχή που έφερε. Αυτό είναι αλήθεια. Το ότι ανοίξαν στόματα βουλευτών και είπαν ότι και εγώ είμαι, έτσι, ανοίξαν στόματα των άλλων και κατακρίνανε, απελευθερώθηκε μια κοινωνική ενέργεια. Για να δούμε πόσο θα και όχι μόνο αυτό, Θανάση μου, να σου πω κάτι. Ανεξάρτητα από όλα αυτά που κανείς μπορεί να πει, εννοείται σε μια πρώτη ανάγνωση, ένα πρώτο επίπεδο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος με τον τρόπο που εμφανίστηκε προκάλεσε μια αναστάτωση και μια συζήτηση γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγανε κάποιοι να ψηφίσουν, αρκετοί, όχι απλά κάποιοι, ένας πολύ μεγάλος αριθμός που κανείς δεν το περίμενε. Απροσδόκητα τα νούμερα ακόμα και για τους ίδιους τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. Υπό άλλες συνθήκες αυτή η εκλογική διαδικασία θα γινόταν στο Μουγκαφόν, στη σιωπή, κατά ψέματα, μετά την παρέτηση Τσίπρα και με όλα αυτά που έγιναν, το κλίμα ήταν πολύ νοχελικό, πολύ ήπιο. Ήρθε ο Κασελάκης, έβαλε φωτιές, τα πυροδότησε όλα, έφερε αυτή τη συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό και εμείς όλη την ώρα, όλο τον καιρό με το ΣΥΡΙΖΑ ασχολιόμασταν, έτσι. Αυτό κάτι λέει από μόνο του. Τώρα τα υπόλοιπα θα φανούν, έτσι. Εκεί μου, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν φορούσε σκαρπίνια και πήγε στις φωτιές. Εμένα με ενδιαφέρει ότι πήγε στις φωτιές. Δηλαδή η άποψη του ΜΑΟ, άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, ποτέ και να πιάνει, παίζει ένα ρόλο. Και έχεις πάρα πολύ δίκιο, γιατί τον πύχη τον είχαν βάλει από το ΣΥΡΙΖΑ κοντά στις 50.000 ψηφοφόρους και πήγε 140. Να δούμε τι θα γίνει. Είναι πραγματικά ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τον ξέραμε τέλειωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τον ξέραμε τέλειωσε από την ώρα που παρατήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Αλήθεια είναι και αυτό. Ξεκινούσε έτσι κι αλλιώς μια άλλη εποχή. Τώρα φυσικά κανείς δεν περίμενε αυτή την εποχή με αυτόν τον τρόπο να ανοίγεται. Αλλά θα το δούμε. Όλα θα κριθούν. Προφανώς όλα θα κριθούν. Λοιπόν, για να σε πάω τώρα στις άλλες κρίσεις, επικρίσεις, εκτιμήσεις, κατακρίσεις που έχει να κάνει με την δική μας τοπική πολιτική επικαιρότητα. Πες μου τι βλέπεις στην περιφέρεια αρχικά. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο έχει ξεκαθαρίσει. Οι επικεφαλείς των συνδυασμών ξεδιπλώνουν προγράμματα, αναλύουν προτάσεις. Για να ακούσω το σχόλιο σου. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, δύσκολη μάχη. Λόγω της Κασελιάδας και της Συριζιάδας, και αυτοί περάσαν κατά τα ραντάρ μέχρι τώρα, και τώρα μένει ένας χρήσιμος πολιτικός χρόνος για να τους ακούσουμε και να τους προσέξουμε. Γιατί μέχρι τώρα ασχολιόμασταν με τα ψηφοδέλτια και το πώς θα γίνει το ρόσταρ της κάθε ομάδας, το πω και με όρους ποδοσφαιρικούς, και αυτά τελειώσανε. Οπότε όλοι βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια σιγά-σιγά, αναδύονται θέσεις, απόψεις, προβλήματα και διαπιστώσεις. Και μία διαπίστωση που πραγματικά μου προκάλεσε ενδιαφέρον ήταν η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη ότι εντάξει, τι να πω εγώ, την ευθύνη την ανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω κατά πόσο. Για μία δήλωση που έκανε σε ένα debate της Καβάλας, έτσι. Μπράβο. Να τα πω στους τηλεθεατές να πού αναφέρεσαι. Δεν ξέρω κατά πόσο η δήλωση αυτή. Απαντώντα σε μία ερώτηση του κυρίου Χριστόδουλου το ψίδι, να δώσω περισσότερες πληροφορίες με αφορμή τις πυρκαγιές και τις φωτιές στην Δαδιά. Μπράβο, εσύ είσαι ο δημοσιογράφος, δώσε πληροφορίες, εγώ σχολιάζω. λοιπόν,
Αυτό δεν ξέρω αν είναι αιχμή, αν είναι καρφί ή αν ήταν πραγματικά μια λογική άποψη. Ή αν διαστρεβλώθηκε από κάποιους η απάντηση του κυρίου Μέτιου Θανάση μου, για να είμαστε λίγο τώρα δίκαιοι να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι τη κουβέντα μα. Γιατί κάποιοι μπορεί να την ξέρει. Καμιά φορά λέει κάποιος κάτι, και ειδικά σε μια live εκπομπή και σε ένα debate πολύ συγκεκριμένο, στημένο με ένα συγκεκριμένο διαδικαστικό, που τα πράγματα είναι και λίγο περιορισμένα. Καμιά φορά θες να πεις και κάτι άλλο και λες κάτι άλλο. Δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, αλλά επειδή όλοι έχουμε περάσει από τέτοιες διαδικασίες, και σε σένα δεν σου. Έτσι. Και μετά βγαίνει και ένα αποτέλεσμα λάθος και κάτι άλλο θες να πεις, πόσο πάντως μάλλον προεκλογικά, σίγουρο, έτσι. Είναι ότι ο κύριος Μέτιος ξέρει πάρα πολύ καλά ελληνικά και δεν έχει κάνει πολλά χρόνια στην Αμερική να μπερδεύει, ξέρω εγώ, τις εκφράσεις. Νομίζω ότι κάπου στη μέση ήταν η αλήθεια. Μπορώ να πω ότι είχε και ένα δίκιο σε ένα σημείο. Γιατί, ναι, μεν, ότι οι αρμοδιότητες μου είναι συγκεκριμένες, ήθελε να πει ο κύριος Μέτιος. Αυτό, ακριβώς αυτό. Αλλά κυρίως το ότι βρέθηκε ο πάνω από μένα που πήρε την ευθύνη. Από μένα τη ζητάτε. Αυτό μπορεί να είναι και κάλυψη από τον Πρωθυπουργό, αλλά μπορεί ουσιαστικά να είναι και ένα άδειασμα χωρίς να το έχει καταλάβει. Πάμε τώρα επί της ουσίας. Καλά, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από την Αλεξανδρούπολη να υπενθυμίσουμε ότι είπε ότι πραγματικά σε σχέση με τη Δαδιά τα πράγματα δεν πήγαν έτσι όπως τα σχεδιάσαμε. Αποτύχαμε, είπε. Το είπε ο άνθρωπος. Ναι, εντάξει. Το ότι μπήκε όμως επάνω να πάρει την ευθύνη μπορεί να είναι σωσίβιο για τον Περιφερειάρχη, που είναι δική του πρόταση, και εδώ τώρα πάμε επί της ουσίας, γιατί υπάρχουν 5 περιφέρειες στην Ελλάδα οι οποίες κινδυνεύουν να χαθούν από το κόμμα της κυβέρνησης, οι οποίες είναι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού, που και μία να χαθεί θα έχει την ευθύνη πράγματι ο Πρωθυπουργός. Και πρόσεξε, άρα δεν και εμένει στις επιλογές αυτές, γιατί εγώ θα πω στο ρεπορτάζ το οποίο αναλύουμε. Πριν από λίγα 24 ώρα, τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ενώ στην περιφέρεια έλαβαν μήνυμα που λέει ότι εμείς στηρίζουμε Χρήστο Μέτιο. Όχι εμείς, ενώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως κυβέρνηση, έτσι. Το λέω ότι και μετά τις φωτιές και μετά από αυτή τη δήλωση που έκανε έτσι όπως την έκανε και αν παρεμηνεύτηκε ή όχι ο κύριος Μέτιος στο debate της Καβάλας, βγήκε ένα μήνυμα μετά από λίγες μέρες που λέει ότι σταθερά Κυριάκος Μητσοτάκης στηρίζει Χρήστο Μέτιο για την περιφέρεια. Αυτό κυρίως είναι ένα μήνυμα και στους βουλευτές, πιστεύω εγώ, από το δικό μου ρεπορτάζ Κυριακή, οι οποίοι βουλευτές δεν βλέπω να σπιντάρουν, δεν βλέπω να ανεβάζουν στροφές. Όλοι προσπαθούν να τοποθετηθούν ανάμεσα, γιατί είτε έτσι πας είτε αλλιώς πας, αυτός που θα την πληρώσει θα είναι αυτός που θα βγει μπροστά, δηλαδή ο βουλευτής, ο οποίος στηρίζεται στους ψηφοφόρους και των δύο πλευρών, έτσι. Πάντως να πω κάτι σε αυτό που λες, έχεις δίκιο. Θα πω όμως, θα κάνω μια μικρή υποσημείωση. Σε σχέση με την Καβάλα, για παράδειγμα, και μετά τα όσα διαμορφώθηκαν, όπως είπα και με το μήνυμα και με τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις που κάνει ο κύριος Μέτιος για να αναλύσει το πρόγραμμα, πρέπει να σου πω ότι το 2019, ένα παράδειγμα θα αναφέρω, στην Καβάλα, για παράδειγμα, υπήρχε μια φυταλάντευση στους τότε υποψήφιους βουλευτές, που τώρα είναι κενήν, δεν θα πω παραπάνω ονόματα για να μην βάλω κάποιον στο κάδρο, οι οποίοι είχαν βγει με μια θέση και λίγο το Ψίδης και λίγο Μέτιος το 19. Τώρα οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια πρόσωπα, οι ίδιοι βουλευτές βγήκαν ξεκάθαρα και είπαν στηρίζουμε Χρήστο Μέτιο. Αυτό αποφάσισε το κόμμα, έτσι πορευόμαστε, έτσι πάμε. Το λέω και αυτό γιατί έχει τη σημασία του. Ναι, γιατί ουσιαστικά δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Και να θέλουν να κάνουν κάτι άλλο δεν γίνεται. Είδες, ήρθε το μήνυμα. Το μήνυμα δεν είναι απλά μήνυμα. Είναι προειδοποίηση. Έτσι, γιατί μετά έτσι μπορεί να έχει και επιπτώσεις προφανώς. Και η προειδοποίηση δεν έρχεται τυχαία. Έρχεται γιατί υπάρχει καταγεγραμμένη συμπεριφορά και υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που δείχνουν τα πράγματα πιθανόν πολύ οριακά. Ειδικά μετά την κάθοδο και του υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μάλλον προδιαγράφει ότι θα πάμε για δεύτερη Κυριακή. Να πω και κάτι. Δεν είναι μόνο το Πασόκ ο κύριος Καγκελίδης. Βάλε τώρα στη συζήτηση και τον κύριο Ηλιόπουλο από την Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία από το ΣΥΡΙΖΑ, που ο Κασελάκης με τον έναν τρόπο ή με τον άλλο έχει δώσει πους. Να το πω έτσι, γιατί είναι ελληνικά, είναι στο χωριό μου το πους, ναι. Λοιπόν, έχει δώσει όμως μία προώθηση, ενίσχυση σε όλες αυτές τις υποψηφιότητες. Κακά τα ψέματα. Και όχι μόνο αυτό. Σήμερα βγαίνει και η είδηση ότι η απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι να περιοδεύσει σε περιφέρειες και δήμους, πιθανόν να επιλέξει εκεί που πραγματικά ίσως το παιχνίδι παίζεται για το ΣΥΡΙΖΑ, να παίζει κάποιο ρόλο δηλαδή διαφορετικό, και να στηρίξει τους υποψηφίους. Ξεκίνησε από τον Κώστα Ζαχαριάδη στην Αθήνα. Αλλά γενικά όλο αυτό το κλίμα που λες πράγματι βγαίνει αυτή τη στιγμή. Βγαίνει μια συσπήρωση που και αυτό θα παίξει το ρόλο του. Φυσικά. Γιατί πριν από περίπου ένα μήνα, περίπου 1,5 μήνα, το ρεπορτάζ το δικό μου έδινε ότι ο κύριος Μέτιος από την πρώτη Κυριακή. Μάλιστα. Τώρα δεν βλέπω να ισχύει το ίδιο, θα το δούμε όμως. Εντάξει, θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτή. Δεν έχει άτραπη πυρός, αλλά θα το δούμε.
Λοιπόν, αυτά στα της περιφέρειας. Μιλάμε, είπαμε, με μια διαφορετική συνθήκη, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε, το ΠΑΣΟΚ επίσης περιμένει. Η αλήθεια είναι ότι για το ΠΑΣΟΚ, μιας και αναφέρεσαι, να το πω και αυτό έτσι πληροφοριακά, όποιος θυμάται το 19 πώς καταρτίστηκε το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, του Κινάλ τότε, στην περιφέρεια, θα αντιληφθεί ότι τα πράγματα τώρα είναι πολύ διαφορετικά. Με το κι άλλοι επίσης τους ψάχνανε. Ο κύριος Σιμιτζής είχε βρει πολλά εμπόδια. Είχε πολλά προβλήματα να επιλύσει τότε, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Κυριακή, ο συνομιλητής σου ξέρει πάρα πολύ καλά τι έγινε το 19. Ναι. Για να μην βάλω στην κουβέντα μας και τον κύριο Κατσιμίγα, που τελικά δεν κατέβηκαν. Και στα δύο κόμματα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που πραγματικά είναι, μπορεί να πει κανείς για το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, είναι δράμα. Όχι ότι είναι δράμα, αλλά είναι όλοι από τη δράμα. Αυτό έχει και αυτό μια δυσκολία με τους υποψηφίους. Έχει και αυτό μια δυσκολία, έτσι. Ακριβώς. Για... ακριβώς. Τους... από ένα νομό δύσκολο και για τους δύο χώρους. Έτσι. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αν πάμε τώρα τα δημοτικά. Ναι, βέβαια, φυσικά να σε φέρω στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Θα μου επιτρέψει να σε ρωτήσω κάτι. Για ρωτάμε. Αν και λίγο αυτό. Ανάποδα το πάμε, εντάξει. Αντίστροφη μηχανική. Μου έχουν πάρει τρεις εταιρείες τηλέφωνο. Μεγάλες εταιρείες. Για δημοσκόπηση. Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, μαζί και με άλλους Δήμους, αλλά και Δήμο Αλεξανδρούπολης. Εδώ και 20 μέρες. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Καλά. Αυτοί που πληρώσαν δεν έχουν απορία να δούμε εμείς και εμείς τι γίνεται, τι συμβαίνει, γιατί. Μπορεί να μην θέλουν τελικά να τα δουν τα αποτελέσματα, γιατί ενδεχομένως άλλα να περίμεναν. Πάντως τα στοιχήματα λένε κάποια πράγματα. Ναι. Εκεί πάμε τώρα. Ξέρεις, πάμε στις καφετζούδες, πάμε στα medium, στα στοιχήματα, για να δούμε τι γίνεται. Πάντως στο Δήμο Αλεξανδρούπολης φαίνεται ότι θα υπάρξει και δεύτερη Κυριακή, Θανάση μου. Α, ναι. Ναι. Γιατί αυτό υπάρχουν φωνές που θεωρούν ότι από την πρώτη Κυριακή θα έχουμε και κάποιον νικητή. Θα έχουμε αποτέλεσμα. Τώρα, με τόσες παρατάξεις, τόσους συνδυασμούς από την πρώτη Κυριακή. Όχι. Λίγο δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Λίγο κοίταξε, δύσκολα. Να σου πω κάτι, Κυριακή. Θυμάσαι, συνεργαζόμασταν τότε στην άλλη τηλεόραση. Εσύ στο κοντρόλ και στο αυτί μου. Εγώ ήμουν στην κάμερα μπροστά μαζί με την Έλενα. Λέγαμε και τότε ζήσαμε την δυνατότητα, μάλλον το πώς πήγαινε το κλίμα του ένα ψηφοδέλτιο θα πάρει από την πρώτη Κυριακή. Φαινότανε τότε. Ναι. Τώρα όμως. Είχαμε όχι. Φτάσει ένα μήνα πριν τις εκλογές. Αλήθεια είναι. Και ήταν ξεκάθαρο. Έτσι. Ήταν και μια άλλη εποχή εκείνη, Θανάση μου, που τα πράγματα ήταν και λίγο διαφορετικά σε σχέση με αυτή την εκλογική διαδικασία, η οποία είναι λίγο περίεργη γενικότερα, όχι μόνο για τον Εύρο ή για το Δήμο Αλεξανδρούπολης ή για την περιφέρειά μας. Είναι λίγο περίεργη. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Κυκλοφοράς και σου δίνουν χαρτάκια συνέχεια, Βερκύρια, και χαμός γίνεται. Πάρα πολύ υποψήφιοι. Ναι. Ποιον να μιλήσεις και ποιον να πεις γεια. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι γύρω στους 800 υποψήφιοι συνολικά στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Αν τα λέω καλά έτσι και δεν έχω χάσει λίγο στα μαθηματικά. Πολλοί πάντως. Αν πάνε να ψηφίσουν τα σόγια όλων αυτών. Εντάξει, θα υπάρχει προσέλευση πάντως στην εκλογική διαδικασία. Εγώ να δώσω και έτσι ένα παρακινδυνευμένο παραπολιτικό. Ίσως υπάρχει εκ των προτέρων μια συμφωνία για το δεύτερο γύρο μεταξύ δύο συνδυασμών. Μάλιστα. Εντάξει, δεν θα πούμε παραπάνω. Μέχρι εκεί. Κάπου πηγαίνει και εμένα το μυαλό μου. Θα φάνει γιατί ο κόσμος θα επιλέξει στο τέλος τι θα γίνει, Θανάση μου. Έτσι, οι δημότες θα μιλήσουν τι πραγματικά θέλουν για το Δήμο Αλεξανδρούπολης τα επόμενα 5 χρόνια. Τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα στη Σαμοθράκη, που εκεί έχουμε δύο υποψηφιότητες. Ναι. Και στο Διδημότυχο, που επίσης έχουμε δύο υποψηφιότητες. Τώρα στην Ορεστιάδα. Και στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη θα δείξει τι θα γίνει. Στην Ορεστιάδα τα πράγματα είναι, ναι, έχει πολλά πάλι ψηφοδέλτια αρκετά. Έξι υποψήφοι θα δούμε, είναι. Ναι, έξι υποψήφοι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι χώροι που παίρνουν συγκεκριμένα νούμερα. Εκεί πράγματι το είναι στο χέρι μας που υποστηρίζεται, υποτίθεται, ένα μεγάλο του μέρος, όχι όλο το σύνολο, από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί εκεί ο κύριος Κασελάκης έφερε δύο φορές σχεδόν διπλό σκορ. Είπαμε, η εκλογή Κασελάκη ανατρέπει ενδεχομένως λίγο το σκηνικό, ακόμα και σε τοπικό επίπεδο. Έτσι, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολιτικό σχόλιο, την πολιτική ανάλυση. Χρειαζόμασταν λίγο και αυτή τη χαλαρή συζήτηση. Με λίγο χιούμορ και. Όλα χρειάζονται μέσα στο πρόγραμμα. Για να χαρούν και οι τηλεθεατές λιγάκι, να χαλαρώσουμε και λίγο. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.